Βάζοντας τις περιπέτειες του Sherlock Holmes. Τα πέντε κουκούτσια του πορτοκαλιού. Όταν κοιτάζω τις σημειώσεις και τις αναφορές μου για τον Sherlock Holmes μεταξύ των ετών 82 και 90, βρίσκομαι απέναντι σε τόσο παράξενα και ενδιαφέροντα περιστατικά που δεν είναι εύκολη υπόθεση να ξέρω ποιο να διαλέξω και ποιο να αφήσω. Μερικά εξάλλου έχουν ήδη γίνει γνωστά από τις εφημερίδες κι άλλα δεν είχαν να επιδείξουν αυτές τις περίεργες ικανότητες που ο φίλος μου έχει σε τόσο αυξημένο βαθμό και που είναι το αντικείμενο επεξήγησης αυτών των εφημερίδων. Μερικά επίσης έχουν καταστρατηγήσει την αναλυτική επιδεξιότητά του και θα μπορούσαν να είναι σαν διηγήσεις, με αρχή και χωρίς τέλος, ενώ άλλα έχουν ξεκαθαρίσει εν μέρη και έχουν βρει την εξήγησή τους, περισσότερο βάσει συμπεράσματος και υποψίας, παρά στηριγμένα σε λογική απόδειξη που τόσο αγαπάει εκείνος. Υπάρχει λοιπόν ένα από αυτά τα τελευταία που είναι τόσο αξιόλογο στις λεπτομέρειές του και τόσο ευνηδιαστικό στα συμπεράσματά του που μπαίνω στον πειρασμό να σας το διηγηθώ, μολονότι υπάρχουν στοιχεία που ποτέ δεν υπήρξαν και πιθανό να μην υπάρξουν απόλυτα ξεκαθαρισμένα. Η χρονιά του 87 μας πλούτησε με μια μεγάλη σειρά υποθέσεων, πολύ ή λιγότερο ενδιαφέρουσες από τις οποίες κράτησα σημειώσεις. Ανάμεσα στις επικεφαλίδες μου βρήκα μια αναφορά στην περιπέτεια του δωματίου Παραντόλ, στην εταιρεία ερασιτεχνών Ζητιάνων που διατηρούσε μια υπερπολυτελή λέσχη στο χαμηλότερο υπόγειο μιας επιπλωμένης αποθήκης τα γεγονότα που σχετίζονται με την απώλεια του βρετανικού μπάρκου Σόφι Άντερσον, τις μοναδικές περιπέτειες του Γκρόις Πάτερσον στο νησί Ούφα και τελικά την υπόθεση δηλητηρίασης του Κάμπερουελ. Από όσο μπορώ να τα θυμηθώ, στην τελευταία περίπτωση ο Χόλμς μπόρεσε, κουρδίζοντας το ρολόι του νεκρού, να αποδείξει ότι είχε πληγωθεί πριν από 2 ώρες και ότι επομένως ο Μακαρίτης είχε πέσει στο κρεβάτι μέσα σε αυτές τις ώρες, ένα συμπέρασμα υψής της σημασίας για τη διαλεύκανση της υπόθεσης. Όλα αυτά ίσως τα περιγράψω στο μέλλον, αλλά κανένα από όλα αυτά δεν παρουσιάζει τόσο μοναδικά χαρακτηριστικά όσο η παράξενη σειρά καταστάσεων που θα σας περιγράψω τώρα. Ήταν τέλη Σεπτεμβρίου και οι δυνατοί άνεμοι έπνεαν με εξαιρετική ορμή. Όλη μέρα ο άνεμος ούρλιαζε και η βροχή έπεφτε με ορμή πάνω στα παράθυρα που ακόμα και εδώ, στην καρδιά του Λονδίνου, ήμασταν αναγκασμένοι να αποσπάσουμε τη σκέψη μας από την καθημερινότητα και να αναγνωρίσουμε την παρουσία αυτών των τεράστιων δυνάμεων των στοιχείων της φύσης που ούρλιαζαν στο ανθρώπινο γένος μέσα στα σύνορα του πολιτισμού του σαν άγρια θηρία σε κλουβιά. Όσο προχωρούσε η βραδιά, η καταιγίδα γινόταν όλο και πιο δυνατή και ο άνεμος φώναζε και κλαψούριζε στην καμινάδα σαν παιδί. Ο Sherlock Holmes καθόταν σκυθροπός δίπλα στο τζάκι, ενώ εγώ, καθισμένος από την άλλη μεριά του τζακιού, ήμουν βυθισμένος σε μια θαλασσινή ιστορία του Clark Russell, μέχρι που ο ορμητικός άνεμος απ' έξω φάνηκε να μπερδεύεται με αυτόν του βιβλίου και η καταρακτώδης βροχή να μακραίνει και να γίνεται μακρινός απόϊχος θαλασσινών κυμάτων. Η σύζυγός μου είχε πάει να επισκεφτεί μια θεία της και εγώ έμενα πάλι για λίγες μέρες στο παλιό μου σπίτι της Baker Street. «Δεν άκουσες το κουδούνι», είπα κοιτάζοντας τον σύντροφό μου. «Ποιος μπορεί να έρθει απόψε? Μήπως είναι τάχα φίλη σου?» «Εκτός από σένα δεν έχω κανέναν», απάντησε. «Δεν μ' αρέσουν οι επισκέπτες». «Μήπως τότε είναι πελάτης?» «Αν είναι, θα πρόκειται για σοβαρή υπόθεση. Κανένας δεν θα έβγαινε με τέτοιο καιρό και τέτοια ώρα, αν δεν ήταν κάτι σοβαρό». «Κατά πάσα πιθανότητα όμως θα είναι τίποτα στενή φίλη της σπιτονικοκυράς». Ο Sherlock Holmes όμως έκανε λάθος εκτίμηση. Γιατί ακούστηκαν βήματα στο διάδρομο και χτύπημα στην πόρτα. Άπλωσε το μακρύ του χέρι για να στρέψει τη λάμπα προς την άδεια καρέκλα που έπρεπε να καθίσει ο νεοφερμένος. «Περάστε», είπε. Ο άντρας που μπήκε μέσα ήταν νέος, γύρω στα 22, καλοντημένος και περιποιημένος με κάποια φινέτσα και λεπτότητα στη συμπεριφορά του.
Η ομπρέλα που κρατούσε στο χέρι του έτρεχε νερά και το μακρύ αστραφτερό αδιάβροχο μιλούσε για το μενόμενο καιρό που είχε έξω. Κοίταξε γύρω του ανήσυχα στο φως της λάμπας και είδα ότι το πρόσωπό του ήταν χλωμό και τα μάτια του βαριά, σαν τα μάτια ενός ανθρώπου που καταπιέζεται από κάποια μεγάλη αγωνία. «Σας οφείλω μια εξήγηση», είπε σηκώνοντας από τα μάτια του τα χρυσά ματογιάλια του. «Πιστεύω να μην ενοχλώ. Φοβάμαι ότι μετέφερα αρκετή βροχή και καταιγίδα μέσα στο αναπαυτικό δωμάτιό σας». «Δώστε μου το παλτό και την ομπρέλα σας», είπε ο Χόλμς. «Θα τα κρεμάσω και θα στεγνώσω στην κρεμάστρα. Από ό,τι βλέπω ήρθατε από τα νοτιοδυτικά». «Ναι, από το Χόρσαμ. Αυτή η λάσπη που διακρίνω πάνω στις μπότες σας είναι πολύ ευκρινής». «Ήρθα να σας συμβουλευθώ». «Αυτό είναι εύκολο». «Και τη βοήθειά σας». «Αυτό δεν είναι πάντα τόσο εύκολο». «Έχω ακούσει για σας, κύριε Χόλμς. Άκουσα από τον ταγματάρχη Πρέντεργκαστ πως τον σώσατε από το σκάνδαλο της λέσχης Τάγκερβιλ». «Α, βέβαια. Είχε κατηγορηθεί άδικα ότι έκλεβε τα χαρτιά». «Είπε ότι μπορεί να λύσετε τα πάντα». «Τα παραλέει. Ότι είσαστε αίτητος». «Έχω ιτηθεί 3-4 φορές. 3 φορές από άντρας και 1 από γυναίκα». «Και τι είναι αυτό αν συγκριθεί με τις αμέτρητες επιτυχίες σας». «Είναι αλήθεια ότι γενικά έχω επιτυχίες». «Τότε το ίδιο μπορεί να γίνει και με μένα». «Τραβήξτε παρακαλώ την καρέκλα σας κοντά στη φωτιά και πέστε μου μερικά στοιχεία της υπόθεσής σας». «Δεν είναι καθόλου συνηθισμένη. Καμία από αυτές που έρχονται σε μένα δεν είναι. Είμαι το τελευταίο εφετείο». «Θα ήθελα να σας ρωτήσω, κύριε, αν παρόλη την εμπειρία σας έχετε ποτέ ακούσει πιο μυστηριώδη και ανεξήγητη αλυσίδα γεγονότων από αυτά που συνέβησαν στην οικογένειά μου». «Μου προκαλείτε το ενδιαφέρον», είπε ο Χόλμς. «Δώστε μας, σας παρακαλώ, τα βασικά γεγονότα από την αρχή και μετά μπορώ να σας ρωτήσω για εκείνες τις λεπτομέρειες που θα μου φανούν πιο σημαντικές». Ο νεαρός άντρας τράβηξε μπροστά την καρέκλα του και άπλωσε τα μουσκεμένα πόδια του στη φωτιά. «Ονομάζομαι Τζον Όπενσόου. Οι υποθέσεις μου όμως, από όσο μπορώ να καταλάβω, δεν έχουν μεγάλη σχέση με αυτή την τρομακτική υπόθεση. Είναι θέμα κληρονομικό. Και για να σας δώσω μια ιδέα των γεγονότων, πρέπει να ξεκινήσω από την αρχή. Όπως ξέρετε, ο παππούς μου είχε 2 γιους. Τον θείο μου Ελίας και τον πατέρα μου Τζόζεφ. Ο πατέρας μου είχε ένα μικρό εργοστάσιο στο Κόβεντρι που το μεγάλωσε την εποχή της εφεύρεσης του ποδηλάτου. Είχε την πατέντα του άθραυστου σύρματος των Όπενσόου και η επιχείρησή του είχε τεράστια επιτυχία που μπόρεσε να την πουλήσει και να αποσυρθεί έχοντας ένα γερό εισόδημα. Ο θείος μου Ελίας μετανάστευσε στην Αμερική όταν ήταν νέος και έγινε ιδιοκτήτης φυτείας στη Φλόριντα, όπου έγραφε ότι τα είχε καταφέρει καλά. Την εποχή του πολέμου πολέμησε με το στρατό του Τζάκσον και μετά στο Χουντ, όπου πήρε το βαθμό του συνταγματάρχη. Όταν ο Λί παρετήθηκε, ο θείος μου γύρισε στη φυτεία του, όπου παρέμεινε 3 ή 4 χρόνια. Το 1869 ή το 1870 επέστρεψε στην Ευρώπη και αγόρασε ένα μικρό κτήμα στο Σάσεξ, κοντά στο Χόρσαμ. Είχε κάνει μια αρκετά υπολογίσιμη περιουσία στην Αμερική και η αιτία που τα άφησε όλα ήταν η αντιπάθειά του για τους νέγρους και η δυσαρέσκειά του με την ρεπουμπλικανική πολιτική που επέκτηνε σε αυτούς το προνόμιο της ψήφου. Ήταν μοναχικός άνθρωπος, θυελώδης και ευέξαπτος, πολύ αθυρόστομος όταν θύμωνε και με τάση απομόνωσης. Όλα αυτά τα χρόνια που έζησε στο Χόρσαμ, αμφιβάλλω αν πήγε ποτέ στην πόλη. Είχε ένα κήπο και 2-3 χωράφια γύρω από το σπίτι του και έτσι απασχολεί το, αν και πολύ συχνά, για εβδομάδες ολόκληρες. Δεν έβγαινε από το δωμάτιό του. Έπινε μεγάλες ποσότητες μπράντι και κάπνισε πολύ. Αλλά δεν ήθελε κοινωνικότητα, ούτε φίλους, ούτε ακόμα τον ίδιο του τον αδερφό. Δεν με λάμβανε υπόψη του. Στην πραγματικότητα με συμπαθούσε. Γιατί τη φορά που με πρωτοείδε ήμουν ένα παιδάριο περίπου 12 χρονών. Αυτό πρέπει να έγινε το 1878, αφού βρισκόταν 8 ή 9 χρόνια στην Αγγλία.
Γκέτεψε τον πατέρα μου να με αφήσει να ζήσω μαζί του και μου φερόταν πολύ ευγενικά με το δικό του τρόπο. Όταν ήταν ξεμέθιστος, του άρεσε να παίζει τάβλη και σκάκι μαζί μου και τον αντιπρασώπευα τόσο με τους υπηρέτες όσο και με τους εμπόρους, ώστε όταν έγινε 16 χρονών ήμουν ο κύριος του σπιτιού. Κρατούσα όλα τα κλειδιά και μπορούσα να πάω όπου ήθελα και να κάνω ό,τι ήθελα, όσο δεν τον ενοχλούσα στην απομόνωσή του. Υπήρχε όμως μια μοναδική εξαίρεση. Είχε ένα κλειδωμένο δωμάτιο. Ένα ξύλινο δωμάτιο στη στέγη, που δεν επέτρεπε σε μένα ούτε σε κανέναν άλλο να μπει. Με την παιδική μου περιέργεια είχα κρυφοκοιτάξει από την κλειδαρότρυπα, ποτέ όμως δεν μπόρεσα να δω τίποτα περισσότερο από μια συλλογή από παλιά κυβότια και δέματα, όπως ήταν φυσικό να έχει ένα τέτοιο δωμάτιο. Μια μέρα, ήταν Μάρτιος του 1883, ένα γράμμα με ξένο γραμματόσημο βρέθηκε πάνω στο τραπέζι, μπροστά από το πιάτο του συνταγματάρχη. Δεν ήταν συνηθισμένος να παίρνει γράμματα, γιατί πλήρωνε αμέσως τους λογαριασμούς του και δεν είχε κανένα φίλο. «Από την Ινδία», φώναξε καθώς το πήρε. «Ταχυδρομική σφραγίδα Ποντιτσέρι». «Τι μπορεί να είναι?» Το άνοιξε βιαστικά και από μέσα ξεπετάχτηκαν 5 μικροί ξεροί πορτοκαλί σπόροι που έπεσαν με θόρυβο πάνω στο πιάτο του. Άρχισα να γελάω, αλλά το γέλιο πάγωσε στα χείλη μου από την όψη του προσώπου του. Το στόμα του είχε ανοίξει. Τα μάτια του είχαν πεταχτεί έξω. Το χρώμα του δέρματός του είχε γίνει σταχτή και κοίταζε το φάκελο που ακόμα κρατούσε στο τρεμάμενο χέρι του. «Κάπα, κάπα, κάπα», τσίριζε και μετά «Θεέ μου, Θεέ μου, οι αμαρτίες μου με πρόφτασαν». «Τι είναι, Θείε?», φώναξα. «Θάνατος», είπε και σηκώθηκε από το τραπέζι για να αποσυρθεί στο δωμάτιό του, αφήνοντάς με να τρέμω από φρίκι. Πήρα το φάκελο και είδε κακογραμμένο με κόκκινο μελάνι πάνω από το εσωτερικό καπάκι, λίγο πάνω από το σημείο που κολλάει ο φάκελος, το γράμμα Κάπα γραμμένο 3 φορές. Δεν υπήρχε τίποτα άλλο εκτός από τους 5 ξερούς σπόρους. Ποια μπορούσε να ήταν η αιτία του υπερβολικού του τρόμου? Άφησε το πρωινό τραπέζι και ενώ ανέβαινα τη σκάλα τον συνάντησα να κατεβαίνει κρατώντας ένα παλιό σκουριασμένο κλειδί που πρέπει να ανήκει στη σοφίτα. Στο άλλο χέρι κρατούσε ένα μικρό μπρούντσινο κουτί, κάτι σαν κουμπαρά. «Μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν, αλλά ακόμα τους ελέγχω», είπε με έναν αστεναγμό. «Πες τη Μέρη ότι θα θελήσω φωτιά σήμερα στο δωμάτιό μου και ειδοποίησε να έρθει ο δικηγόρος του Χόρσαμ». Έκανα όπως διέταζε και όταν έφτασε ο δικηγόρος μου ζήτησε να ανέβω στο δωμάτιο. Η φωτιά έκαιγε λαμπερή και πάνω στη σχάρα υπήρχε ένα σωρός μαύρη στάχτη σαν από καμένα χαρτιά, ενώ το μπρούτζινο κουτί στεκόταν ανοιχτό και άδειο πλάι του. Όταν κοίταξα το κουτί, παρατήρησε ξαφνιασμένος ότι πάνω στο καπάκι υπήρχε τυπωμένο το τρεμουλιαστό Κάπα που είχα δει το πρωί πάνω στο φάκελο. «Θέλω, Τζον, να είσαι μάρτυρα στη διαθήκη μου», είπε ο θείος μου. «Αφήνω το κτήμα μου με όλα τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά του στον αδερφό μου, τον πατέρα σου, από όπου αναμφίβολα θα έρθει σε σένα. Αν μπορείς να χαρείς, ειρηνικά έχει καλός. Αν ανακαλύψεις ότι δεν μπορείς, άκουσε τη συμβουλή μου, αγόρι μου, και άφησε το στον πιο θανάσιμο εχθρό σου. Λυπάμαι που σου αφήνω ένα τόσο διτό πράγμα. Δεν μπορώ όμως να πω τι τροπή θα πάρουν τα πράγματα. Υπέγραψε, σε παρακαλώ, το χαρτί εκεί που θα σου δείξει ο κύριος Φόρτχαμ. Υπέγραψε εκεί που μου υπέδειξαν και ο δικηγόρος την πήρε μαζί του». Αυτό το περιστατικό μου έκανε, όπως καταλαβαίνετε, την πιο βαθιά εντύπωση. Το σκεφτόμουν και το τριγύριζα στο μυαλό μου, χωρίς να μπορώ να βγάλω συμπέρασμα. Δεν μπορούσα ακόμα να αποτινάξω το έντονο συναίσθημα τρόμου που άφηνε πίσω του, αν και η εντύπωση άρχισε να ξεθοριάζει με το διάβα των εβδομάδων και δεν συνέβη τίποτα που να ταράξει τη συνηθισμένη ρουτίνα της ζωής μας. Έβλεπα όμως μια αλλαγή στο θείο μου. Έπινε περισσότερο παρά ποτέ και έγινε ακόμα πιο ακοινώνητος.
Περνούσε τον περισσότερο καιρό κλεισμένο στο δωμάτιό του, με την πόρτα κλειδωμένη από μέσα. Μερικές φορές όμως έβγαινε με ένα είδος μεθυσμένης φρενίτιδας. Ορμούσε έξω από το σπίτι και αλώνιζε τον κήπο, με ένα περίστροφο στο χέρι ουρλιάζοντας ότι δεν φοβάται κανέναν και ότι δεν πρόκειται να πιανόταν στον ύπνο ούτε από άνθρωπο ούτε από δαίμονα. Όταν περνούσαν αυτές οι κρίσεις, έτρεχε βιαστικά στην πόρτα και κλείδωνε πίσω του την κλειδονιά σαν κάποιον που δεν μπορούσε να αντέξει άλλο τον τρόμο που απλωνόταν μέχρι τα μύχια της ψυχής του. Αυτές τις στιγμές έβλεπα ότι το πρόσωπό του, ακόμα και τις κρύες μέρες, γυάλιζε από υδρότα, λες και το είχε βουτήξει στο νερό. «Για να τελειώνω λοιπόν, κύριε Χόλμς, και να μην εκμεταλλευτώ την υπομονή σας. Ήρθε μια νύχτα που έκανε μια από αυτές τις μεθυσμένες εξόδους του, από την οποία δεν γύρισε ποτέ. Όταν πήγαμε να ψάξουμε, τον βρήκαμε μπρούμητα μέσα σε μια μικρή πράσινη αφρόδη λίμνη που υπήρχε στην άκρη του κήπου. Δεν υπήρχε κανένα ίχνος βίας και το νερό δεν ήταν βαθύ, και έτσι το δικαστήριο, λαμβάνοντας υπόψη τη γνωστή εγκεντρικότητά του, έβγαλε πόρισμα ότι είχε αυτοκτονήσει. Εγώ όμως, που ήξερα πόσο δίλιαζε και με τη σκέψη του θανάτου, προσπάθησα πολύ να πείσω τον εαυτό μου ότι είχε πεθάνει με τη θέλησή του. Το θέμα πέρασε και ο πατέρας μου έγινε ιδιοκτήτης του κτήματος και περίπου 14.000 λιρών που είχε καταθέσει ο θείος στην τράπεζα». «Μια στιγμή», διέκοψε ο Χόλμς. «Από ό,τι καταλαβαίνω, η δήλωσή σας είναι η πιο αξιοσημείωτη από όσες έχω ακούσει. Πέστε μου, ποια ημερομηνία έλαβε ο θείος σας στο γράμμα και την ημερομηνία της υποτιθέμενης αυτοκτονίας του?» «Το γράμμα έφτασε στις 10 Μαρτίου 1883. Πέθανε 7 εβδομάδες αργότερα, τη νύχτα της Δευτέρας Μαΐου». «Ευχαριστώ. Συνεχίστε, παρακαλώ». «Όταν ο πατέρας μου ανέλαβε την περιουσία του Χόρσαμ, έκανε μετά από δική μου παράκληση μια προσεκτική εξέταση στη σοφίτα που ήταν πάντα κλειδωμένη. Βρήκε εκεί το μπρούνζινο κουτί, παρόλο που το περιεχόμενο του είχε καταστραφεί. Στο εσωτερικό του σκεπάσματος υπήρχε μια χάρτινη ταμπέλα με τα αρχικά KKK πάνω της. Και κάτω έγραφε «Γράμματα, υπόμνηση, αποδείξεις και κατάστοιχο». Αυτά, συμπεράναμε, δήλωναν τη φύση των χαρτιών που είχε καταστρέψει ο συνταγματάρχης Openshaw. Όσο για τα υπόλοιπα, δεν υπήρχε τίποτα σημαντικό στη σοφίτα, εκτός από πάρα πολλά σκόρπια χαρτιά και σημειωματάρια που αναφέρονταν στη ζωή του θείου μου στην Αμερική. Μερικά από αυτά ήταν από τον πόλεμο και έδειχναν ότι είχε κάνει σωστά το καθήκον του και ότι είχε αποκτήσει τη φήμη γενναίου στρατιώτη. Αλλά ήταν από την εποχή της ανασυγκρότησης των νότιων πολιτιών και αναφέρονταν κυρίως σε πολιτικά θέματα, γιατί είχε τελικά πάρει δυναμικά μέρος και αντιτάχθηκε στους πολιτικούς που είχαν σταλεί εκεί κάτω από το βορρά. Ήταν λοιπόν αρχές του 84, όταν ο πατέρας μου ήρθε να ζήσει στο Χόρσαμ και όλα πήγαιναν καλά μέχρι τον Ιανουάριο του 85. Την τέταρτη μέρα μετά την πρωτοχρονιά, άκουσα τον πατέρα μου να βγάζει μια δυνατή κραυγή έκπληξης την ώρα που παίρναμε το πρωινό μας. Καθόταν εκεί, κρατώντας το ένα χέρι έναν ανοιγμένο φάκελο και στην ανοιχτή παλάμη το άλλο 5 ξερά παπούτσια πορτοκαλιού. Συνήθιζε να γελάει με την ιστορία που του είχα πει για τον συνταγματάρχη. Αλλά τώρα που του συνέβη το ίδιο πράγμα, φαινόταν πολύ προβληματισμένος και τρομαγμένος. «Μα τι στην ευχή σημαίνει αυτό, Τζον?» τράβλησε. «Η καρδιά μου είχε βουλιάξει». «Είναι KKK, είπα. «Κοίταξε μέσα στο φάκελο». «Αυτό είναι», φώναξε. «Εδώ είναι τα ίδια γράμματα». «Τι είναι γραμμένο πάνω τους?» «Βάλε τα χαρτιά στο ηλιακό ρολόι», διάβασα πάνω από τον ώμο του. «Ποια χαρτιά?» «Ποιο ηλιακό ρολόι?» ρώτησε. «Το ηλιακό ρολόι του κήπου. Δεν υπάρχει άλλο», είπα. «Τα χαρτιά όμως πρέπει να είναι αυτά που κάηκαν». «Ουφ», είπε επανακτώντας το θάρρος του. «Εδώ είμαστε σε πολιτισμένη χώρα και δεν ανεχόμαστε τέτοιου είδους τρελή συμπεριφορά». «Από πού ήρθε αυτό το πράγμα?» «Από τον Ντάντι», απάντησα κοιτάζοντας τη σφραγίδα του ταχυδρομείου. «Θα είναι κάποιο κακόγουστο αστείο», είπε. «Τι σχέση
σχέση έχω εγώ με το ηλιακά ρολόγια και χαρτιά. Δεν πρέπει να λάβω υπόψη μου τέτοιες ανοησίες. Καλό θα ήταν να μιλήσω στην αστυνομία, είπα. Και να γίνει περίγελος, να μου λείπει. Άσε με να πάω στην αστυνομία. Όχι, σου απαγορεύω. Δεν θα κάνω τόση φασαρία για μια ανοησία. Μάταια διαφωνούσα μαζί του, γιατί ήταν πολύ ισχυρογνώμων. Συνέχισα τις δουλειές μου με καρδιά γεμάτη κακά προαισθήματα. Την τρίτη μέρα μετά την άφηξη του γράμματος, ο πατέρας μου πήγε να επισκεφθεί έναν παλιό του φίλο, τον ταγματάρχη Freebody, που διοικεί έναν από τα φρούρια στο Portstown Hill. Χάρηκα που θα πήγαινε, γιατί μου φαινόταν ότι απομακρυνόταν από τον κίνδυνο όταν έφευγε από το σπίτι. Έκανα όμως λάθος. Τη δεύτερη μέρα της απουσίας του έλαβα ένα τηλεγράφημα από τον ταγματάρχη που με κλιπαρούσε να πάω κοντά του αμέσως. Ο πατέρας μου είχε πέσει μέσα σε ένα ασβεστόλακο που αυτονούσαν στην περιοχή και ήταν ανέστητος με καταστραμμένο κεφάλι. Πήγα όσο μπορούσα πιο γρήγορα κοντά του, αλλά ξεψύχησε χωρίς να συνέλθει από την αφασία του. Όπως φαίνεται, επέστρεψε στο Φάρεχαμ, το Σούρπο, και επειδή η περιοχή του ήταν άγνωστη και ο ασβεστόλαχος απερίφραχτος, το δικαστήριο δεν δίστασε να βγάλει πόρισμα, θάνατος από ατύχημα. Καθώς εξέτασα προσεκτικά κάθε γεγονός που είχε σχέση με το θάνατό του, δεν μπορούσα να βρω τίποτα που να μπορεί να την ενισχύσει την ιδέα του φόνου. Δεν υπήρχαν σημάδια βίας, ούτε ίχνη, ούτε ληστεία, ούτε είδε κανένας ξένους να περιφέρονται στους δρόμους. Δεν χρειάζεται βέβαια να σας πω ότι δεν έβρισκα ησυχία και ότι ήμουν απόλυτα σίγουρος ότι είχε πέσει σε κάποια ενέδρα. Με αυτόν τον δυσίωρο τρόπο έγινε κληρονόμος. Θα με ρωτήσετε γιατί δεν την απέρριψα. Η απάντησή μου είναι ότι ήμουν απόλυτα πεισμένος ότι τα δεινά μας εξαρτώνταν με κάποιο τρόπο από κάποιο περιστατικό της ζωής του θείου μου και ότι ο κίνδυνος θα ήταν ο ίδιος τόσο στο ένα όσο και στο άλλο σπίτι. Ήταν ο Ιανουάριος του 85 όταν ο καημένος ο πατέρας μου πέθανε και από τότε έχουν περάσει 2 χρόνια και 8 μήνες. Όλο αυτό το διάστημα έζησε ευτυχισμένος στο Χόρσαμ και είχα αρχίσει να ελπίζω ότι αυτή η κατάρα είχε φύγει από την οικογένειά μας και ότι είχε τελειώσει με το πέρασμα της τελευταίας γενιάς. Εφησύχασα όμως γρήγορα, όπως αποδείχτηκε. Χθες το πρωί έλαβα το ίδιο γράμμα που είχε λάβει και ο πατέρας μου. Ο νέος άντρας έβγαλε από το πανοφόρι του ένα τσαλακωμένο φάκελο και αναποδογυρίζοντάς τον στο τραπέζι έπεσαν από μέσα του 5 ξερά κουκούτσια πορτοκαλιού. «Αυτός είναι ο φάκελος», συνέχισε. «Η ταχυδρομική σφραγίδα είναι του Λονδίνου. Ανατολικό διαμέρισμα. Μέσα στο φάκελο υπάρχουν οι ίδιες ακριβώς λέξεις που είχε στο τελευταίο μήνυμα προς τον πατέρα μου. Κάπα, κάπα, κάπα και ύστερα. Βάλετε χαρτιά στο ρολόι». «Τι έχετε κάνει εσείς», ρώτησε ο Χόλμς. «Τίποτα». «Τίποτα». «Για να πω την αλήθεια», δείχθησε το πρόσωπό του στα λεπτά άσπρα χέρια του. «Απελπίστηκα. Ένιωσα σαν ένα από αυτά τα φτωχά κουνέλια. Όταν το φίδι σέρνεται προς το μέρος του, φαίνεται ότι είμαι στο έλεος κάποιου ακάθεκτου, αδυσόπιτου δαίμονα, εναντίον του οποίου δεν μπορώ ούτε να προφυλαχθώ, ούτε να προβλέψω». «Πω πω», φώναξε ο Σέρλοκ Χόλμς. «Πρέπει να ενεργήσεις, ανθρωπέ μου, αλλιώς είσαι χαμένος. Τίποτα δεν μπορεί να σε σώσει, παρά μόνο η ενεργητικότητα. Δεν είναι καιρός για απελπισίες». «Πήγα στην αστυνομία». «Α». Άκουσαν την ιστορία μου χαμογελώντας. Είμαι σίγουρος ότι ο επιθεωρητής σχημάτισε την εντύπωση ότι τα γράμματα είναι όλα φάρσες και ότι ο θάνατος των συγγενών μου ήταν ατυχήματα, όπως υποστηρίξε το δικαστήριο, και ότι δεν είχαν καμία σχέση με τις ειδοποιήσεις. Ο Χόλμς κούνησε τις σφιγμένες γροθιές του στον αέρα. «Τι απίστευτη ηλιθιότητα», φώναξε. «Μου παραχώρησαν όμως έναν αστυνομικό. Μπορεί να μένει στο σπίτι μαζί μου». «Ήρθε μαζί σας απόψε?» «Όχι. Η διαταγή σου ήταν να μείνει στο σπίτι». Ο Χόλμς πάλι τίναξε ψηλά τις γροθιές του. «Γιατί ήρθατε σε μένα», είπε. «Και πάνω απ' όλα γιατί δεν ήρθατε αμέσως». «Δεν ήξερα. Μόλις σήμερα μίλησα στον ταγματάρχη Πρέντεργκαστ και το πρόβλημά μου, για το πρόβλημά μου και εκείνος με συμβούλευσε να έρθω σε εσάς. Πέρασαν 2 μέρες από τότε που πήρατε το γράμμα. Θα έπρεπε να είχαμε κινηθεί πριν γίνει αυτό.
Υποθέτω ότι δεν έχετε άλλα στοιχεία εκτός από αυτά που μας εκθέσατε, ούτε καμία λεπτομέρεια που θα μπορούσε να μας βοηθήσει. Υπάρχει κάτι, είπε ο Τζον Όπενσόου. Έχωσε το χέρι στην τσέπη του παλτού του και τράβηξε ένα κομμάτι ξεθοριασμένο γαλαζοπό χαρτί και το άπλωσε πάνω στο τραπέζι. Θυμάμαι ότι την ημέρα που ο θείος μου έκαψε τα χαρτιά, παρατήρησε ότι τα μικρά άκοφτα από μινάρια που βρίσκονταν μέσα στις τάχτες είχαν ένα συγκεκριμένο χρώμα. Βρήκα αυτή τη σελίδα πάνω στο πάτωμα του δωματίου του και έχω την εντύπωση ότι αυτό μπορεί να είναι ένα από τα χαρτιά που πιθανόν ξέφυγε από τα άλλα και έτσι διασώθηκε. Εκτός του ότι αναφέρει τα κουκούτσια, δεν βλέπω να μας βοηθάει και πολύ. Έχω την εντύπωση ότι είναι μια σελίδα από κάποιο προσωπικό ημερολόγιο. Ο γραφικός χαρακτήρας είναι χωρίς αμφιβολία του θείου μου. Ο Χόλμς μετακίνησε τη λάμπα και σκύψαμε και οι δυο μας πάνω από τη σελίδα, η οποία αποσφανέρωνε η κακοσκισμένη ράχη της, είχε πράγματι σχιστεί από κάποιο βιβλίο. Είχε επικεφαλίδα Μάρτιος 1869 και από κάτω είχε τις ακόλουθες ενηγματικές σημειώσεις. Ήρθε ο Χάτσον, κάποια παλιά αποβάθρα. 7. Κανόνισα τα κουκούτσια του Μακόλεϊ, Πάραμορ και Τζον Σουέιν του Αγίου Αυγουστίνου. 9. Ο Μακόλεϊ καθάρισε. 10. Ο Τζον Σουέιν καθάρισε. 12. Επισκέφθηκα το Πάραμορ. Όλα εντάξει. Ευχαριστώ, είπε ο Χόλμς, διπλώνοντας το χαρτί και το επέστρεψε στον επισκέπτη μας. Και τώρα δεν πρέπει να χάσετε ούτε ένα λεπτό. Δεν έχουμε χρόνο ούτε καν να συζητήσουμε αυτά που μου είπατε. Πρέπει να επιστρέψετε αμέσως στο σπίτι και να κοιμηθείτε. Τι πρέπει να κάνω? Ένα μόνο πράγμα. Και πρέπει να γίνει αμέσως. Πρέπει να βάλετε αυτό το χαρτί που μας δείξατε μέσα στο μπρούτζινο κουτί που μας περιγράψατε. Πρέπει επίσης να βάλετε μέσα και ένα σημείωμα που θα λέει ότι όλα τα άλλα χαρτιά κάηκαν από το θείο σας και ότι αυτό είναι το μοναδικό που έμεινε. Πρέπει να γράψετε το σημείωμα με τέτοιο τρόπο που να τους πείσετε. Αφού τελειώσετε με αυτό, πρέπει να βάλετε αμέσως το κουτί πάνω στο ηλιακό ρολόι, όπως σας υπέδειξαν, καταλάβατε? Απόλυτα. Μη σκεφτείτε να εκδικηθείτε ή οτιδήποτε τέτοιο προς το παρόν. Νομίζω ότι αυτό μπορούμε να το πετύχουμε με τη βοήθεια του νόμου. Πρέπει όμως πρώτα να πλέξουμε τον ιστό μας, ενώ ο δικός τους είναι ήδη πλεγμένος. Πρώτη μας μέρημνα είναι να διώξουμε τον πιεστικό κίνδυνο που σας απειλεί. Δεύτερον, να ξεκαθαρίσουμε το μυστήριο και να τιμωρήσουμε τους ενόχους. Σας ευχαριστώ, είπε ο νεαρός. Σηκώθηκε και φόρεσε το πανωφόρι του. Μου δώσετε ζωή και ελπίδα. Θα κάνω ό,τι μου είπατε. Μη χάνετε ούτε στιγμή και πάνω απ' όλα φροντίστε τον εαυτό σας στο μεταξύ, γιατί χωρίς αμφιβολία απειλήστε από έναν πολύ αληθινό και άμεσο κίνδυνο. Πώς θα γυρίσετε πίσω? Με τρένο από το Βατερλό. Δεν είναι ακόμα 9. Οι δρόμοι θα είναι γεμάτοι κόσμο, γι' αυτό πιστεύω ότι θα είσαστε ασφαλείς. Είμαι οπλισμένος. Αυτό είναι καλό. Αύριο θα ασχοληθώ με την υπόθεσή σας. Θα σας δώσω το Χόρσαμ τότε? Όχι, το μυστικό σας βρίσκεται στο Λονδίνο. Εκεί πρέπει να ψάξω. Τότε λοιπόν θα σας επισκεφτώ σε 1-2 μέρες να σας ενημερώσω για το κουτί και τα χαρτιά. Θα σας συμβουλεύομαι σε κάθε κίνηση. Μας χαιρέτησε και έφυγε. Έξω ο αέρας ούρλιαζε ακόμα και η βροχή έπεφτε ραγδαία και βίαια πάνω στα παράθυρα. Αυτή η παράξενη άγρια ιστορία ήταν σαν να είχε εμφανιστεί μπροστά μας μέσα από τα άγρια στοιχεία της φύσης. Μας στήληξε σαν σεντόνι από φύκια σε τρικυμία και τώρα μας είχαν απορροφήσει ακόμα μια φορά. Ο Σέρλοκ Χόλμς κάθισε για λίγο σιωπηλός με το κεφάλι γερμένο μπροστά και τα μάτια καρφωμένα στην κόκκινη αντάβια της φωτιάς. Ύστερα άναψε την πίπα του, έγειρε πίσω στην καρέκλα του και βάλθηκε να παρακολουθεί τα γαλάζια δαχτυλίδια του καπνού που κυνηγούσε το ένα τ' άλλο μέχρι το ταβάνι. «Ξέρεις τι σκέφτομαι, Βάτσον», παρατήρησε τελικά, «ότι από όλες τις υποθέσεις μας, αυτή είναι η πιο φανταστική από όλες, εκτός ίσως από το σημάδι των τεσσάρων». «Α, ναι, εκτός ίσως από αυτή. Αυτός ο Τζον Όπενσόου μου φαίνεται ότι βρίσκεται σε μεγαλύτερο κίνδυνο από ότι η Σόλτος. Έχεις κάποια συγκεκριμένη άποψη για τη φύση αυτών των κινδύνων?», ρώτησε. «Δεν μπορούμε να ξέρουμε τη φύση τους», απάντησε. «Ποιοι είναι τότε? Ποιος είναι αυτός ο ΚΚΚ?
Και γιατί καταδιώκει αυτή τη δυστυχισμένη οικογένεια? Ο Σέρλοκ Χόλμς έκλεισε τα μάτια του και ακούμπησε τους αγκώνες του στα μπράτσα της πολυθρόνας με τις άκρες των δακτύλων του ενωμένες. Ο ιδανικός λογικός συζητητής, όταν έχει ένα και μοναδικό στοιχείο στην κατοχή του, θα συμπεράνει από αυτό όχι μόνο την αλυσίδα των γεγονότων που οδηγούν σε αυτό, αλλά και όλα τα αποτελέσματα που θα προκύψουν από αυτό. Όπως ο Κιουβιέ μπορούσε να περιγράψει με ακρίβεια ένα ολόκληρο ζώο από τη μελέτη ενός μόνο οστού, έτσι και ο παρατηρητής που έχει κατανοήσει απόλυτα ένα κρίκο σε μια σειρά περιστατικών, θα είναι στη θέση να εκθέσει με ακρίβεια όλα τα άλλα, τόσο τα προηγούμενα όσο και τα επόμενα. Δεν έχουμε ακόμα συλλάβει τα αποτελέσματα που μόνο η αιτία μπορεί να κατορθώσει. Προβλήματα μπορούν να λυθούν με τη μελέτη αυτών που έχουν απορρίψει, όλοι αυτοί που έχουν βρει κάποια λύση με τη βοήθεια των αισθήσεών τους. Για να πετύχει όμως πλήρως το στόχο, είναι απαραίτητο ο ερευνητής να αναλύει όλα τα γεγονότα που γνωρίζει, και αυτό από μόνο του προϋποθέτει, όπως θα δεις αμέσως, την κατοχή όλων των γνώσεων. Πράγμα το οποίο ακόμα και σήμερα, την εποχή της ελεύθερης μόρφωσης και των εγκυκλοπαιδιών, είναι σχετικά σπάνιο προσόν. Δεν είναι όμως ακατόρθωτο να κατέχει κάποιος όλες τις γνώσεις που πιθανόν να του είναι χρήσιμες στη δουλειά του. Και αυτό σκοπεύω να κάνω σε αυτή την υπόθεση. Αν θυμάμαι καλά, τις πρώτες μέρες της φιλίας μας, σε μια περίπτωση μου είχες καθορίσει τα όρια μου με έναν πολύ απόλυτο τρόπο. Ναι, απάντησα γελώντας. Ήταν μοναδικό ντοκουμέντο. Θυμάμαι ότι είχα βαθμολογήσει με 0 τη φιλοσοφία, την αστρονομία και την πολιτική. Όσο για τη βοτανολογία, μεταβλητή, η γεωλογία εμβρυθής, η χημεία κεντρική, η ανατομία μη συστηματική, εντυπωσιακές μέθοδοι φιλολογίας και εγκλήματος, βιολιστής, μποξέρ, ξυφομάχος, δικηγόρος και αυτοδηλητηριαζόμενος από κοκαίνη και καπνό, αυτό νομίζω ήταν τα κύρια σημεία της ανάλυσής μου. Ο Χόλμς μόρφασε στα τελευταία μου λόγια. Όπως έλεγα τότε, λέω και τώρα, ότι ο άνθρωπος πρέπει να διατηρεί μια μικρή ποσότητα νοημοσύνης για να τη χρησιμοποιεί όποτε τη χρειάζεται και την υπόλοιπη να την αφήνει στο ξύλινο μέρος της βιβλιοθήκης του, όπου μπορεί να τη βρει όταν τη χρειαστεί. Για μια τέτοια περίπτωση σαν αυτή που μας προέκυψε απόψε, χρειάζεται να ενεργοποιήσουμε όλα μας τα αποθέματα. Αν έχεις την καλοσύνη, δώσε μου το γράμμα κάπα της Αμερικανικής Εγκυκλοπαίδειας που βρίσκεται στο ράφι δίπλα σου. Ευχαριστώ. Ας συλλογιστούμε τώρα την κατάσταση και να δούμε τι μπορεί να βγει από αυτήν. Πρώτα απ' όλα πρέπει να ξεκινήσουμε με μια ισχυρή υπόθεση ότι ο συνταγματάρχης Όπενσόου είχε κάποιο πολύ σοβαρό λόγο για να φύγει από την Αμερική. Άνδρες αυτής της ηλικίας δεν αλλάζουν τις συνήθειές τους και δεν φεύγουν με τη θέλησή τους από το υπέροχο κλίμα της Φλόριντα για να ζήσουν μια μοναχική ζωή σε μια αγγλική επαρχιακή πόλη. Η υπερβολική του αγάπη στη μοναξιά εδώ στην Αγγλία δημιουργεί την εντύπωση ότι φοβόταν κάποιον ή κάτι. Μπορούμε λοιπόν να συμπεράνουμε υποθετικά ότι φοβόταν κάποιον ή κάτι που τον ανάγκασε να φύγει από την Αμερική. Όσο για το τι φοβόταν, μπορούμε μόνο να συμπεράνουμε, αν λάβουμε υπόψη τα γράμματα που έπαιρνε ο ίδιος και οι κληρονόμοι του. Παρατήρησε το σήμα ταχυδρομείου αυτών των γραμμάτων. Το πρώτο ήταν από το Ποντιτσέρι, το δεύτερο από τον Ντάντι και το τρίτο από το Λονδίνο, από το Ανατολικό Λονδίνο. Τι συντεραίνεις από αυτό? Είναι όλα λιμάνια. Ότι ο αποστολέας ήταν επιβάτης πλοίου. Θαυμάσια. Φτάσαμε ήδη στο συμπέρασμα. Χωρίς αμφιβολία υπάρχει πιθανότητα, η ισχυρή πιθανότητα, ο αποστολέας να ήταν επιβάτης πλοίου. Και τώρα ας σκεφτούμε ένα άλλο σημείο. Στην περίπτωση του Ποντιτσέρι, μεσολάβησαν 7 εβδομάδες από την απειλή μέχρι την εκπλήρωσή της. Του Ντάντι μόνο 3 με 4 μέρες. Μήπως αυτό υπονοεί τίποτα? Μεγάλη απόσταση ταξιδιού. Μα και το γράμμα ήρθε από πολύ μακριά. Τότε δεν βλέπω το στοιχείο. Υπάρχει τουλάχιστον το συμπέρασμα ότι το όχημα με το οποίο ταξιδεύει αυτός ή αυτή είναι πλοίο. Φαίνεται ότι πάντα στέλνουν την προειδοποίησή τους ή το τεκμήριό τους πριν από αυτούς, όταν ξεκινήσουν και την αποστολή τους. Είδες πόσο γρήγορα ακολούθησε η πράξη το μήνυμα όταν ήρθε από τον Ντάντι. Αν είχαν έρθει από το Ποντιτσέρι με ατμόπλιο, θα είχαν φτάσει μαζί σχεδόν με το γράμμα.
Πέρασαν όμως 7 εβδομάδες. Νομίζω ότι αυτές οι 7 εβδομάδες συμβολίζουν τη διαφορά του ταχυδρομικού πλοίου που έφερε το γράμμα και του ιστιοφόρου που έφερε τον ακουστονέα. Είναι πιθανόν. Είναι κάτι περισσότερο, είναι σχεδόν σίγουρο. Τώρα καταλαβαίνεις τη θανάσιμη επίγουσα ανάγκη αυτής της νέας υπόθεσης και γιατί ενθάρρυνε το νεαρό Όπενσοου να βιαστεί. Το χτύπημα δίνεται πάντα στο τέλος του χρονικού διαστήματος που θα χρειαστούν οι αποστολείς να διασχίσουν την απόσταση. Αυτό εδώ όμως το γράμμα έρχεται από το Λονδίνο, οπότε δεν μπορούμε να υπολογίσουμε σε καθυστέρηση. «Θεέ μου», φώναξα, «τι μπορεί να σημαίνει αυτή η αμήλικτη καταδίωξη?» «Τα χαρτιά που είχε ο Όπενσοου είναι προφανώς ζωτικής σημασίας για το πρόσωπο ή τα πρόσωπα του ιστιοφόρου. Είναι απόλυτα σαφές ότι πρέπει να είναι πολύ ενδιαφερόμενοι. Ένας μόνο άνθρωπος δεν θα μπορούσε να φέρει εις πέρας δύο φόνους με τέτοιο τρόπο ώστε να εξαπατήσει τους δικαστές. Πρέπει να είναι αρκετοί και πρέπει να είναι άνθρωποι πολυμήχανοι και αποφασισμένοι. Σκοπεύουν να πάρουν αυτά τα χαρτιά όποιος και αν είναι αυτός που τα κατέχει. Με αυτόν τον τρόπο το KKK πάβει να είναι αρχικά ενός ατόμου και γίνεται σήμα μιας οργάνωσης». «Ποιας οργάνωσης?» «Δεν έχεις ποτέ», σου είπε ο Σέρλοκ Χόλμς, σκύβοντας μπροστά και χαμηλώνοντας τη φωνή του, «δεν έχεις ποτέ σου ακούσει για την Ku Klux Klan?» «Ποτέ». Ο Χόλμς γύρισε τις σελίδες του βιβλίου που είχε στα γόνατά του. «Εδώ είναι», είπε σε λίγο, «Ku Klux Klan. Ένα όνομα που προήλθε από μια φανταστική ομοιότητα με τον ήχο που παράγεται από τον οπλισμό ενός του φεκιού. Αυτή η τρομερή μυστική οργάνωση ιδρύθηκε από μερικούς αντιενωτικούς στρατιώτες στις Νότιες Πολιτείες μετά τον εμφύλιο πόλεμο και απέκτησε στρατιαία τοπικά παρακλάδια σε διάφορα μέρη της χώρας, ιδιαίτερα στο Τένεσι, τη Λουιζιάννα, την Καρολίνα, τη Γεωργία και τη Φλόριδα. Η ισχύ της χρησιμοποιείται για πολιτικούς σκοπούς, κυρίως για να τρομοκρατούνται οι νέγροι ψηφοφόροι, καθώς και για τη δολοφονία ή τον εξαναγκασμό στην εγκατάλειψη της χώρας αυτών που ήταν αντίθετοι με τις απόψεις τους. Προειδοποιούσε τον σημαδεμένο άνθρωπο με κάποιο περίεργο, αλλά γενικά αναγνωρισμένο τρόπο, κλονάρια με φύλλα οξιάς, σπόρους πεπονιού ή κουκούτσια πορτοκαλιού. Από τη στιγμή που το θύμα λάμβανε κάτι τέτοιο, έπρεπε είτε να απορρίψει ανοιχτά τις προηγούμενες ιδέες του, είτε να φύγει από τη χώρα. Αν αντιμετώπιζε το γεγονός με γενναιότητα, θα πέθαινε και συνήθως κάτω από πολύ παράξενες και απρόβλεπτες συνθήκες. Ήταν τόσο τέλεια η σταλέχωση της οργάνωσης και τόσο συστηματικές οι μέθοδοι της, που δεν υπάρχει καμιά περίπτωση που οποιοσδήποτε να κατάφερε να τους αναγνωρίσει, να τους αγνοήσει ή να βρήκε ποτέ κανείς τα ίχνη των δραστών. Για κάμποσα χρόνια η οργάνωση ανθούσε, παρά τις προσπάθειες της Αμερικανικής κυβέρνησης για την ανώτερη τάξη της κοινότητας του Νότου. Τελικά το 1869 η κίνηση ξαφνικά σταμάτησε, μολονότι έχουν γίνει ορισμένα σποραδικά γεγονότα του ίδιου τύπου από τότε. «Θα παρατήρησες», είπε ο Χόλμς αφήνοντας κάτω τον τόμο, «ότι η ξαφνική διάσπαση της οργάνωσης ήταν συσχετισμένη με την εξαφάνιση του Όπενσοου από την Αμερική μαζί με τα χαρτιά. Μπορεί να είναι κάλλιστα αιτία και αποτέλεσμα. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι αυτός και η οικογένειά του είναι άσχημα μπλεγμένοι. Καταλαβαίνεις ότι αυτός ο κατάλογος και το ημερολόγιο μπορεί να εμπλέκουν περισσότερους από τους σπουδαίους ανθρώπους του Νότου και ότι ίσως θα υπάρχουν πολλοί που δεν κοιμούνται ήσυχα τη νύχτα μέχρι να αποκατασταθούν. Η σελίδα τότε που είδαμε είναι αυτή που περιμέναμε. Αν θυμάμαι καλά, λέει κάτι τέτοιο. Στείλε τα κουκούτσια στους Α, Β και Γ. Αυτό σημαίνει στείλε τους την προειδοποίηση της οργάνωσης. Υπάρχουν μετά διευκρινήσεις ότι ο Α και ο Β καθαρίστηκαν ή άφησαν τη χώρα και τελικά ότι επισκέφτηκαν τον Γ, που πολύ φοβάμαι ότι αυτή η επίσκεψη ήταν μοιραία για τον Γ. Νομίζω λοιπόν, γιατρέ, ότι ρίξαμε λίγο φως σε αυτή τη σκοτεινή υπόθεση και πιστεύω ότι η μόνη ευκαιρία που έχει στο μεταξύ ο νεαρός Όπενσοου είναι να κάνει τι του είπα. Δεν μπορούμε να πούμε ή να κάνουμε τίποτα άλλο απόψε, γι' αυτό δώσε μου το βιολί μου και ξεχάσουμε για μισή ώρα το άθλιο καιρό και ακόμα πιο άθλια υπόθεση που αναλάβαμε. Το πρωί ήταν πεντακάθαρο και ο ήλιος έλαμπε με εκτυφλωτική λαμπρότητα μέσα από τον γκρίζο πέπλο που κρεμόταν πάνω από τη μεγάλη πόλη. Όταν κατέβηκα, ο Σέρλοκ Χόλμς έτρωχε ήδη το πρωινό του.
«Συγχώρεσέ με που δεν σε περίμενα», είπε. «Από ό,τι προβλέπω η μέρα μου θα είναι πολύ άσχολη, μια και θα ασχοληθώ με την υπόθεση του νεαρού Openshaw». «Τι ενέργειες θα κάνεις?», ρώτησα. «Θα εξαρτηθούν από τα αποτελέσματα των πρώτων ανακρίσεών μου. Τελικά ίσως χρειαστεί να πάω στο Χόρσαμ». «Δεν θα πας εκεί πρώτα?». «Όχι, θα αρχίσω από το City. Χτύπα το κουδούνι και η πυρέτρια θα σου φέρει τον καφέ σου». Ενώ περίμενα, πήρα την κλειστή εφημερίδα από το τραπέζι και της έριξα μια ματιά. Στην πρώτη σελίδα υπήρχε μια επικεφαλίδα που μου πάγωσε την καρδιά. «Χόλμς, άργησες πολύ», φώναξα. «Το φοβόμουν πολύ», είπε αφήνοντας το φλιτζάνι του. «Πώς έγινε?». Μιλούσε ήρεμα, αλλά κατάλαβα ότι ήταν βαθιά συγκινημένος. Το βλέμμα μου έπιασε το όνομα του Openshaw στην επικεφαλίδα. «Τραγωδία στη γέφυρα του Βατερλό». «Να τι λέει. Χθες τη νύχτα, μεταξύ 9 και 10, ο αστυνομικός Constable Cook, που είχε υπηρεσία νυχτερινή κοντά στη γέφυρα του Βατερλό, άκουσε μια φωνή που καλούσε σε βοήθεια και ένα αποφλασμό στο νερό. Η νύχτα όμως ήταν εξαιρετικά σκοτεινή και επικρατούσε μεγάλη κακοκαιρία. Έτσι, παρά τη βοήθεια που πρόσφεραν αρκετοί περαστικοί, ήταν αδύνατο να σώσουν αυτόν που κινδύνευε. Δόθηκε συναγερμός και με τη βοήθεια της εκτοφυλακής βρέθηκε τελικά το σώμα. Αποδείχτηκε ότι ήταν ένας νεαρός κύριος, το οποίο το όνομα ήταν John Openshaw, όπως φαίνεται από ένα φάκελο που βρέθηκε στην τσέπη του και ο οποίος έμενε κοντά στο Χόρσαμ. Φαίνεται ότι έτρεχε για να προλάβει το τελευταίο τρένο από το σταθμό του Βατερλό και ότι μέσα στη βιασύνη του και λόγω του πυκνού σκοταδιού έχασε το δρόμο του και πάτησε στην όχθη μίας από τις μικρές αποβάσεις για τα ατμόπλια του ποταμού. Το σώμα δεν παρουσίαζε σημεία βίας και δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο νεκρός ήταν θύμα ενός ατυχήματος, το οποίο πρέπει να στρέψει την προσοχή των αρχών στην κατάσταση των παραποτάμιων αποβάθρων. Μείναμε σιωπηλοί κάμποσα λεπτά. Ο Χόλμς ήταν τόσο απελπισμένος και συγκλονισμένος όσο ποτέ. «Αυτό πληγώνει την περηφάνειά μου, Βάτσον», είπε τελικά. «Είναι ευτελές συνέστημα, χωρίς αμφιβολία, αλλά πληγώνει την περηφάνειά μου. Από αυτή τη στιγμή γίνεται προσωπική μου υπόθεση και αν με βοηθήσει ο Θεός θα πιάσω αυτή τη συμμορία. Ήρθε εδώ για βοήθεια και εγώ τον έστειλα κατευθείαν στο θάνατο». Πετάχτηκε από την καρέκλα του και άρχισε να βηματίζει το δωμάτιο με ανεξέλεγκτη ταραχή, με αναψωκοκινησμένα τα βαθουλωτά μάγουλά του, δένοντας και ξεδένοντας τα μακριά λεπτά χέρια του. «Πρέπει να είναι πανούργοι δαίμονες», αναφώνησε. «Πώς μπόρεσαν να τον παγιδεύσουν έτσι? Η προκυμαία δεν οδηγεί στο σταθμό. Χωρίς αμφιβολία η γέφυρα είχε πολύ κόσμο. Ακόμα και μια τέτοια νύχτα για να πετύχουν το στόχο τους. Λοιπόν, Γουάντσον, θα δούμε ποιος θα νικήσει σε αυτή τη μεγάλη κούρσα. Φεύγω τώρα». «Πηγαίνεις στην αστυνομία?». «Όχι, θα γίνω ο ίδιος αστυνομικός. Όταν πλέξω τον ιστό μπορεί να τους πιάσει η αστυνομία, αλλά όχι νωρίτερα. Όλη την ημέρα ήμουν απασχολημένος με την επαγγελματική μου εργασία και ήταν αργά το βράδυ όταν επέστρεψα στην Baker Street. Ο Sherlock Holmes δεν είχε γυρίσει ακόμα. Πλησίαζε 10 όταν ήρθε. Χλωμός και ταλαιπωρημένος, περπάτησε μέχρι τον μπουφέ. Έκοψε ένα κομμάτι ψωμί από το καρβέλι, το έφαγε με λεμαργία και ήπια άφθονο νερό. «Πεινάς», παρατήρησα. «Πεθαίνω της πείνας. Ξέχασα να φάω, δεν έφαγα τίποτα μετά το πρωινό». «Τίποτα? Απολύτως τίποτα. Δεν είχα χρόνο να σκεφτώ το φαγητό». «Πέτυχες τίποτα? Έχεις κάποιο στοιχείο?». «Τους έχω στη χούφτα του χεριού μου. Ο νεαρός Openshaw δεν θα μείνει πολύ χωρίς εκδίκηση. Λοιπόν, Watson, ας τους πιάσουμε στην ίδια τους την παγίδα. Το έχω σκεφτεί καλά». «Τι θέλεις να πεις?». Πήρε ένα πορτοκάλι από το μπουφέ και αφού το έκανε κομμάτια έβγαλε τα κουκούτσια πάνω στο τραπέζι. Πήρε 5 από αυτά και τα έβαλε μέσα σε ένα φάκελο. Στο εσωτερικό πτερύγιο του φακέλου έγραψε «Σίγμα Χ» για J.O. Μετά σφράγιξε το φάκελο και έγραψε τη διεύθυνση «Καπετάνιο James Calhoun, πλοίο Lone Star, Σαβάνα, Γεωργία». «Θα τον περιμένει μόλις μπει στο λιμάνι», είπε μορφάζοντας. «Αυτό θα τον κρατήσει άυπνο για μια νύχτα. Θα ανακαλύψει ότι είναι προάγγελος της μοίρας του, όπως και ο Openshaw πριν από αυτόν». «Ποιος είναι αυτός ο καπετάνιος Calhoun?». «Ο αρχηγός της συμμορίας. Θα πιάσω και τους άλλους, αλλά θέλω αυτόν πρώτα». «Μα πώς το ανακάλυψες?». Έβγαλε από την τσέπη του ένα φύλλο χαρτί, γεμάτο ημερομηνίες και ονόματα.
Πέρασα όλη την ημέρα μου στα Μητρώα του Λόιντ και στα αρχεία παλιών εφημερίδων, ακολουθώντας τη μελλοντική πορεία κάθε πλεούμενου που έφτασε στο Ποντιτσέρι τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο του 83. Υπήρχαν 33 πλοία με σωστή χωρητικότητα που αναφέρθηκαν εκεί στη διάρκεια αυτών των μηνών. Από όλα αυτά, το Lone Star τράβηξε αμέσως την προσοχή μου, επειδή μολονότι αναφέρθηκε ότι είχε αδειάσει στο Λονδίνο, το όνομά του ήταν ένα από αυτά που είχε δοθεί στις πολιτείες της Ένωσης. Το Τέξας, νομίζω. Δεν ήταν και δεν είμαι σίγουρος ποια είναι, αλλά ήξερα ότι αυτό το πλοίο πρέπει να έχει αμερικανική καταγωγή. Τι έγινε ύστερα? Έψαξα τις αναφορές του Ντάντι και όταν ανακάλυψε ότι το Lone Star ήταν εκεί τον Ιανουάριο του 85, η υποψία μου έγινε βεβαιότητα. Ερεύνησα μετά τα πλοία που βρίσκονται τώρα στο λιμάνι του Λονδίνου. Λοιπόν, το Lone Star είχε φτάσει εδώ από την περασμένη εβδομάδα. Πήγα στην αποβάθρα Άλμπερτ και ανακάλυψα ότι είχε αποπλέψει σήμερα το πρωί και κατευθυνόταν στη Σαβάνα. Τηλεφώνησα στο Gravesend και έμαθα ότι είχε περάσει πριν λίγη ώρα και επειδή ο άνεμος είναι ανατολικός, δεν αμφιβάλλω ότι τώρα περνάει τα Good Winds και ότι δεν απέχει πολύ από το νησί White. Τι θα κάνεις λοιπόν? Α, τον έχω στα χέρια μου. Αυτός και οι δύο άλλοι είναι, όπως έμαθα, οι μόνοι Αμερικανοί στο πλοίο. Οι άλλοι είναι Φιλανδοί και Γερμανοί. Ξέρω επίσης ότι και οι τρεις τους έλειπαν από το πλοίο χτες τη νύχτα. Αυτό το έμαθα από το φορτωτή που φόρτωνε το φορτίο τους. Τη στιγμή που το πλοίο τους θα φτάσει στη Σαβάνα, το ταχυδρομικό πλοίο θα έχει μεταφέρει αυτό το γράμμα και η αστυνομία της Σαβάνα θα έχει ειδοποιηθεί ότι αυτοί οι τρεις κύριοι είναι καταζητούμενοι εδώ με την κατηγορία του φόνου. Υπάρχει όμως πάντα κάτι που ανατρέπει τα ανθρώπινα σχέδια και οι δολοφόνοι του John Openshaw δεν έλαβαν ποτέ τα κουκούτσια του πορτοκαλιού, τα οποία θα τους έδειχναν ότι ένας άλλος, τόσο πανούργος και αποφασισμένος όσο αυτοί βρισκόταν στα ίχνη τους. Οι καταιγίδες της κοινής της χρονιάς ήταν δυνατές και μεγάλες. Περιμέναμε πολύ καιρό νέα του Lone Star της Σαβάνα, αλλά δεν μάθαμε τίποτα. Μετά από αρκετό καιρό ακούσαμε ότι κάπου στον Ατλαντικό βρέθηκε να επιπλέει ένα κομμάτι από το ναυάγιο ενός πλοίου με τα γράμματα λάμδα σίγμα χαραγμένα πάνω του. Αυτά είναι όλα όσα θα μάθουμε ποτέ για την τύχη του Lone Star. Τέλος των 5 κουκουτσιών του πορτοκαλιού στην τράπεζα. Μια στιγμή, διέκοψε ο Χόλμς. Από ό,τι καταλαβαίνω, η δήλωσή σας είναι η πιο αξιοσημείωτη από όσες έχω ακούσει. Πέστε μου, ποια ημερομηνία έλαβε ο θείος σας στο γράμμα και την ημερομηνία της υποτιθέμενης αυτοκτονίας του? Το γράμμα έφτασε στις 10 Μαρτίου 1883. Πέθανε 7 εβδομάδες αργότερα, τη νύχτα της Δευτέρας Μαΐου. Ευχαριστώ. Συνεχίστε παρακαλώ. Όταν ο πατέρας μου ανέλαβε την περιουσία του Χόρσαμ, έκανε μετά από δική μου παράκληση μια προσεκτική εξέταση στη σοφίτα που ήταν πάντα κλειδωμένη. Βρήκε εκεί το μπρούνζινο κουτί, παρόλο που το περιεχόμενο του είχε καταστραφεί. Στο εσωτερικό του σκεπάσματος υπήρχε μια χάρτινη ταμπέλα με τα αρχικά KKK πάνω της και κάτω έγραφε «Γράμματα, υπόμνηση, αποδείξεις και κατάστοιχο». Αυτά, συμπεράναμε, δήλωναν τη φύση των χαρτιών που είχε καταστρέψει ο συνταγματάρχης Openshaw. Όσο για τα υπόλοιπα, δεν υπήρχε τίποτα σημαντικό στη σοφίτα, εκτός από πάρα πολλά σκόρπια χαρτιά και σημειωματάρια που αναφέρονταν στη ζωή του θείου μου στην Αμερική. Μερικά από αυτά ήταν από τον πόλεμο και έδειχναν ότι είχε κάνει σωστά το καθήκον του και ότι είχε αποκτήσει τη φήμη γενναίου στρατιώτη. Αλλά ήταν από την εποχή της ανασυγκρότησης των νότιων πολιτιών και αναφέρονταν κυρίως σε πολιτικά θέματα, γιατί είχε τελικά πάρει δυναμικά μέρος και αντιτάχθηκε στους πολιτικούς που είχαν σταλεί εκεί κάτω από το βορρά. Ήταν λοιπόν αρχές του 84 όταν ο πατέρας μου ήρθε να ζήσει στο Χόρσαμ και όλα πήγαιναν καλά μέχρι τον Ιανουάριο του 85. Την τέταρτη μέρα μετά την πρωτοχρονιά, άκουσα τον πατέρα μου να βγάζει μια δυνατή κραυγή έκπληξη την ώρα που παίρναμε το πρωινό μας. Καθόταν εκεί, κρατώντας στο ένα χέρι έναν ανοιγμένο φάκελο και στην ανοιχτή παλάμη, το άλλο, 5 ξερά κουκούτσια πορτοκαλιού. Συνήθιζε να γελάει με την ιστορία που του είχα πει για το συνταγματάρχη.
αλλά τώρα που του συνέβη το ίδιο πράγμα, φαινόταν πολύ προβληματισμένος και τρομαγμένος. «Μα τι στην ευχή σημαίνει αυτό, Τζον?» τράβλησε. «Η καρδιά μου είχε βουλιάξει». «Είναι κάπα-κάπα-κάπα», είπα. «Κοίταξε μέσα στο φάκελο». «Αυτό είναι», φώναξε. «Εδώ είναι τα ίδια γράμματα». «Τι είναι γραμμένο πάνω τους?» «Βάλε τα χαρτιά στο ηλιακό ρολόι», διάβασα πάνω από τον ώμο του. «Ποια χαρτιά?» «Ποιο ηλιακό ρολόι?» ρώτησε. «Το ηλιακό ρολόι του κήπου». «Δεν υπάρχει άλλο», είπα. «Τα χαρτιά όμως πρέπει να είναι ο κτήτης του κτήματος και περίπου 14.000 λιρών που είχε καταθέσει ο θείος στην τράπεζα». «Μια στιγμή», διέκοψε ο Χόλμς. «Από ό,τι καταλαβαίνω, η δήλωσή σας είναι η πιο αξιοσημείωτη από όσες έχω ακούσει. Πέστε μου, ποια ημερομηνία έλαβε ο θείος σας στο γράμμα και την ημερομηνία της υποτιθέμενης αυτοκτονίας του?» «Το γράμμα έφτασε στις 10 Μαρτίου 1883. Πέθανε 7 εβδομάδες αργότερα, τη νύχτα της Δευτέρας Μαΐου». «Ευχαριστώ. Συνεχίστε, παρακαλώ». «Όταν ο πατέρας μου ανέλαβε την περιουσία του Χόρσαμ, έκανε, μετά από δική μου παράκληση, μια προσεκτική εξέταση στη Σοφίτα, που ήταν πάντα κλειδωμένη. Βρήκε εκεί το μπρούνζινο κουτί, παρόλο που το περιεχόμενο του είχε καταστραφεί. Στο εσωτερικό του σκεπάσματος υπήρχε μια χάρτινη ταμπέλα με τα αρχικά κάπα-κάπα-κάπα πάνω της και κάτω έγραφε «Γράμματα, υπόμνηση, αποδείξεις και κατάστοιχο». Αυτά, συμπεράναμε, δήλωναν τη φύση των χαρτιών που είχε καταστρέψει ο συνταγματάρχης Openshaw. Όσο για τα υπόλοιπα, δεν υπήρχε τίποτα σημαντικό στη Σοφίτα, εκτός από πάρα πολλά σκόρπια χαρτιά και σημειωματάρια που αναφέρονταν στη ζωή του θείου μου στην Αμερική. Μερικά από αυτά ήταν από τον πόλεμο και έδειχναν ότι είχε κάνει σωστά το καθήκον του και ότι είχε αποκτήσει τη φήμη γενναίου στρατιώτη. Αλλά ήταν από την εποχή της ανασυγκρότησης των νότιων πολιτιών και αναφέρονταν κυρίως σε πολιτικά θέματα, γιατί είχε τελικά πάρει δυναμικά μέρος και αντιτάχθηκε στους πολιτικούς που είχαν σταλεί εκεί κάτω από το βορρά. Ήταν λοιπόν αρχές του 84, όταν ο πατέρας μου ήρθε να ζήσει το Χόρσαμ και όλα πήγαιναν καλά μέχρι τον Ιανουάριο του 85. Την τέταρτη μέρα μετά την πρωτοχρονιά, άκουσα τον πατέρα μου να βγάζει μια δυνατή κραυγή έκπληξη την ώρα που παίρναμε το πρωινό μας. Καθόταν εκεί, κρατώντας το ένα χέρι έναν ανοιγμένο φάκελο και στην ανοιχτή παλάμη του άλλου 5 ξερά παπούτσια πορτοκαλιού. Συνήθιζε να γελάει με την ιστορία που του είχα πει για το συνταγματάρχη. Αλλά τώρα που του συνέβη το ίδιο πράγμα, φαινόταν πολύ προβληματισμένος και τρομαγμένος. «Μα τι στην ευχή σημαίνει αυτό, Τζον?» τράβλησε. «Η καρδιά μου είχε βουλιάξει». «Είναι κάπα-κάπα-κάπα», είπα. «Κοίταξε μέσα στο φάκελο». «Αυτό είναι», φώναξε. «Εδώ είναι τα ίδια γράμματα». «Τι είναι γραμμένο πάνω τους?» «Βάλε τα χαρτιά στο ηλιακό ρολόι», διάβασα πάνω από τον ώμο του. «Ποια χαρτιά?» «Ποιο ηλιακό ρολόι?» ρώτησε. Ήταν αδύνατον να σώσουν αυτόν που κινδύνευε. Δόθηκε συναγερμός και με τη βοήθεια της εκτοφυλακής βρέθηκε τελικά το σώμα. Αποδείχτηκε ότι ήταν ένας νεαρός κύριος, το οποίο το όνομα ήταν John Openshaw, όπως φαίνεται από ένα φάκελο που βρέθηκε στην τσέπη του και ο οποίος έμενε κοντά στο Χόρσαμ. Φαίνεται ότι έτρεχε για να προλάβει το τελευταίο τρένο από το σταθμό του Βατερλό και ότι μέσα στη βιασύνη του και λόγω του πυκνού σκοταδιού έχασε το δρόμο του και πάτησε στην όχθη μίας από τις μικρές αποβάθες για τα ατμόπλια του ποταμού. Το σώμα δεν παρουσίαζε σημεία βίας και δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο νεκρός ήταν θύμα ενός ατυχήματος, το οποίο πρέπει να στρέψει την προσοχή των αρχών στην κατάσταση των παραποτάμιων αποβάθρων. Μείναμε σιωπηλοί κάμποσα λεπτά. Ο Χόλμς ήταν τόσο απελπισμένος και συγκλονισμένος όσο ποτέ. «Αυτό πληγώνει την περηφάνειά μου, Βάτσον», είπε τελικά. «Είναι ευτελές συνέστημα, χωρίς αμφιβολία, αλλά πληγώνει την περηφάνειά μου. Από αυτή τη στιγμή γίνεται προσωπική μου υπόθεση και αν με βοηθήσει ο Θεός θα πιάσω αυτή τη συμμορία. Ήρθε εδώ για βοήθεια και εγώ τον έστειλα κατευθείαν στο θάνατο». Πετάχτηκε από την καρέκλα του και άρχισε να βηματίζει το δωμάτιο με ανεξέλεγκτη ταραχή.
με αναψωκοκκινισμένα τα βαθουλωτά μάγουλά του, δένοντας και ξεδένοντας τα μακριά λεπτά χέρια του. «Πρέπει να είναι πανούργοι δαίμονες», αναφώνησε. «Πώς μπόρεσαν να τον παγιδεύσουν έτσι? Η προκυμαία δεν οδηγεί στο σταθμό. Χωρίς αμφιβολία η γέφυρα είχε πολύ κόσμο. Ακόμα και μια τέτοια νύχτα για να πετύχουν το στόχο τους. Λοιπόν, Γουάτσον, θα δούμε ποιος θα νικήσει σε αυτή τη μεγάλη κούρσα. Φεύγω τώρα». «Πηγαίνεις στην αστυνομία?» «Όχι, θα γίνω ο ίδιος αστυνομικός. Όταν πλέξω τον ιστό μπορεί να τους πιάσει η αστυνομία, αλλά όχι νωρίτερα. Όλη την ημέρα ήμουν απασχολημένος με την επαγγελματική μου εργασία και ήταν αργά το βράδυ όταν επέστρεψα στην Baker Street. Ο Sherlock Holmes δεν είχε γυρίσει ακόμα. Πλησίαζε 10 όταν ήρθε. Χλωμός και ταλαιπωρημένος, περπάτησε μέχρι τον μπουφέ. Έκοψε ένα κομμάτι ψωμί από το καρβέλι, το έφαγε με λεμαργία και ήπια άφθονο νερό. Πεινάς», παρατήρησα. «Πεθαίνω της πείνας. Ξέχασα να φάω, δεν έφαγα τίποτα μετά το πρωινό». «Τίποτα? Απολύτως τίποτα. Δεν είχα χρόνο να σκεφτώ το φαγητό». «Πέτυχες τίποτα? Έχεις κάποιο στοιχείο?» «Τους έχω στη χούφτα του χεριού μου. Ο νεαρός Openshaw δεν θα μείνει πολύ χωρίς εκδίκηση. Λοιπόν, Watson, ας τους πιάσουμε στην ίδια τους την παγίδα. Το έχω σκεφτεί καλά». «Τι θέλεις να πεις?» «Πήρε ένα πορτοκάλι από το μπουφέ και αφού το έκανε κομμάτια, έβγαλε τα κουκούτσια πάνω στο τραπέζι. Πήρε 5 από αυτά και τα έβαλε μέσα σε ένα φάκελο. Στο εσωτερικό πτερύγιο του φακέλου έγραψε «Σι» και από μέσα ξεπετάχτηκαν 5 μικροί ξεροί πορτοκαλί σπόροι που έπεσαν με θόρυβο πάνω στο πιάτο του. Άρχισα να γελάω, αλλά το γέλιο πάγωσε στα χείλη μου από την όψη του προσώπου του. Το στόμα του είχε ανοίξει. Τα μάτια του είχαν πεταχτεί έξω. Το χρώμα του δέρματός του είχε γίνει σταχτή και κοίταζε το φάκελο που ακόμα κρατούσε στο τρεμάμενο χέρι του. «Κάπα, κάπα, κάπα», τσίριζε και μετά «Θεέ μου, οι αμαρτίες μου με πρόφτασαν». «Τι είναι, θείε?», φώναξα. «Θάνατος», είπε και σηκώθηκε από το τραπέζι για να αποσυρθεί στο δωμάτιό του, αφήνοντάς με να τρέμω από φρίκι. Πήρα το φάκελο και είδε κακογραμμένο με κόκκινο μελάνι πάνω από το εσωτερικό καπάκι, λίγο πάνω από το σημείο που κολλάει ο φάκελος, το γράμμα «Κάπα» γραμμένο 3 φορές. Δεν υπήρχε τίποτα άλλο εκτός από τους 5 ξερούς σπόρους. Ποια μπορούσε να ήταν η αιτία του υπερβολικού του τρόμου? Άφησε το πρωινό τραπέζι και ενώ ανέβαινα τη σκάλα τον συνάντησα να κατεβαίνει κρατώντας ένα παλιό σκουριασμένο κλειδί που πρέπει να ανήκει στη σοφίτα. Στο άλλο χέρι κρατούσε ένα μικρό μπρούντσινο κουτί, κάτι σαν κουμπαρά. «Μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν, αλλά ακόμα τους ελέγχω», είπε με έναν στεναγμό. «Πες τη Μέρη ότι θα θελήσω φωτιά σήμερα στο δωμάτιό μου και ειδοποίησε να έρθει ο δικηγόρος του Χόρσαμ». Έκανα όπως διέταζε και όταν έφτασε ο δικηγόρος μου ζήτησε να ανέβω στο δωμάτιο. Η φωτιά έκαιγε λαμπερή και πάνω στη σχάρα υπήρχε ένα σωρός μαύρη στάχτη σαν από καμένα χαρτιά, ενώ το μπρούτζινο κουτί στεκόταν ανοιχτό και άδειο πλάι του. Όταν κοίταξα το κουτί, παρατήρησα ξαφνιασμένος ότι πάνω στο καπάκι υπήρχε τυπωμένο το τρεμουλιαστό κάπα που είχα δει το πρωί πάνω στο φάκελο. «Θέλω, Τζον, να είσαι μάρτυρα στη διαθήκη μου», είπε ο θείος μου. «Αφήνω το κτήμα μου με όλα τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά του στον αδερφό μου, τον πατέρα σου, από όπου αναμφίβολα θα έρθει σε σένα. Αν μπορείς να χαρείς, ειρηνικά έχει καλός. Αν ανακαλύψεις ότι δεν μπορείς, άκουσε τη συμβουλή μου, αγόρι μου, και άφησε το στον πιο θανάσιμο εχθρό σου. Λυπάμαι που σου αφήνω ένα τόσο διτό πράγμα. Δεν μπορώ όμως να πω τι τροπή θα πάρουν τα πράγματα. Υπέγραψε, σε παρακαλώ, το χαρτί εκεί που θα σου δείξει ο κύριος Φόρτχαμ. Υπέγραψε εκεί που μου υπέδειξαν για να τη χρησιμοποιεί όποτε τη χρειάζεται και την υπόλοιπη να την αφήνει στο ξύλινο μέρος της βιβλιοθήκης του, όπου μπορεί να τη βρει όταν τη χρειαστεί. Για μια τέτοια περίπτωση σαν αυτή που μας προέκυψε απόψε, χρειάζεται να ενεργοποιήσουμε όλα μας τα αποθέματα. Αν έχεις την καλοσύνη, δώσε μου το γράμμα κάπα της Αμερικανικής Εγκυκλοπαίδειας που βρίσκεται στο ράφι δίπλα σου».
Ευχαριστώ. Ας συλλογιστούμε τώρα την κατάσταση και να δούμε τι μπορεί να βγει από αυτήν. Πρώτα απ' όλα πρέπει να ξεκινήσουμε με μια ισχυρή υπόθεση ότι ο συνταγματάρχης Open Show είχε κάποιο πολύ σοβαρό λόγο για να φύγει από την Αμερική. Άνδρες αυτής της ηλικίας δεν αλλάζουν τις συνήθειές τους και δεν φεύγουν με τη θέλησή τους από το υπέροχο κλίμα της Φλόριντα για να ζήσουν μια μοναχική ζωή σε μια αγγλική επαρχιακή πόλη. Η υπερβολική του αγάπη στη μοναξιά εδώ στην Αγγλία δημιουργεί την εντύπωση ότι φοβόταν κάποιον ή κάτι. Μπορούμε λοιπόν να συμπεράνουμε υποθετικά ότι φοβόταν κάποιον ή κάτι που τον ανάγκασε να φύγει από την Αμερική. Όσο για το τι φοβόταν, μπορούμε μόνο να συμπεράνουμε, αν λάβουμε υπόψη τα γράμματα που έπαιρνε ο ίδιος και οι κληρονόμοι του. Παρατήρησε στο σήμα ταχυδρομείο αυτών των γραμμάτων. Το πρώτο ήταν από το Ποντιτσέρι, το δεύτερο από τον Ντάντι και το τρίτο από το Λονδίνο, από το Ανατολικό Λονδίνο. Τι συμπεραίνεις από αυτό? Είναι όλα λιμάνια. Ότι ο αποστολέας ήταν επιβάτης πλοίου. Θαυμάσια. Φτάσαμε ήδη στο συμπέρασμα. Χωρίς αμφιβολία υπάρχει πιθανότητα, η ισχυρή πιθανότητα, ο αποστολέας να ήταν επιβάτης πλοίου. Και τώρα ας σκεφτούμε ένα άλλο σημείο. Στην περίπτωση του Ποντιτσέρι, μεσολάβησαν 7 εβδομάδες από την απειλή μέχρι την εκπλήρωσή της. Του Ντάντι μόνο 3 με 4 μέρες. Μήπως αυτό υπονοεί τίποτα? Μεγάλη απόσταση ταξιδιού. Μα και το γράμμα ήρθε από πολύ μακριά. Τότε δεν βλέπω το στοιχείο. Υπάρχει τουλάχιστον το συμπέρασμα ότι το όχημα με το οποίο ταξιδεύει αυτός ή αυτή είναι πλοίο. Φαίνεται ότι πάντα στέλνουν την προειδοποίησή τους ή το τεκμήριό τους πριν από αυτούς, όταν ξεκινήσουν και την αποστολή τους. Είδες πόσο γρήγορα ακολούθησε η πράξη το μήνυμα όταν ήρθε από τον Τάντι. Αν είχαν έρθει από το Ποντιτσέρι με ατμόπλοιο, θα είχαν φτάσει μαζί σχεδόν με το γράμμα. Πέρασαν όμως 7 εβδομάδες. Νομίζω ότι αυτές οι 7 εβδομάδες συμβολίζουν τη διαφορά του ταχυδρομικού πλοίου που έφερε το γράμμα και του ιστιοφόρου που έφερε τον αποστολέα. Είναι πιθανόν. Είναι κάτι περισσότερο, είναι σχεδόν σίγουρο. Τώρα καταλαβαίνεις τη θανάσιμη επίγουσα ανάγκη αυτής της νέας υπόθεσης και γιατί ενθάρρυνε το νεαρό Open Show να βιαστεί. Το χτύπημα δίνεται πάντα στο τέλος του χρονικού διαστήματος. Μετά την πρωτοχρονιά, άκουσα τον πατέρα μου να βγάζει μια δυνατή κραυγή έκπληξης την ώρα που παίρναμε το πρωινό μας. Καθόταν εκεί, κρατώντας το ένα χέρι έναν ανοιγμένο φάκελο και στην ανοιχτή παλάμη του άλλου 5 ξερά παπούτσια πορτοκαλιού. Συνήθιζε να γελάει με την ιστορία που του είχα πει για τον συνταγματάρχη. Αλλά τώρα που του συνέβη το ίδιο πράγμα, φαινόταν πολύ προβληματισμένος και τρομαγμένος. «Μα τι στην ευχή σημαίνει αυτό, Τζον?» τράβλησε. Η καρδιά μου είχε βουλιάξει. «Είναι κάπα, κάπα, κάπα», είπα. «Κοίταξε μέσα στο φάκελο». «Αυτό είναι», φώναξε. «Εδώ είναι τα ίδια γράμματα. Τι είναι γραμμένο πάνω τους?» «Βάλε τα χαρτιά στο ηλιακό ρολόι», διάβασα πάνω από τον ώμο του. «Ποια χαρτιά?» «Ποιο ηλιακό ρολόι?» ρώτησε. «Το ηλιακό ρολόι του κήπου. Δεν υπάρχει άλλο», είπα. «Τα χαρτιά όμως πρέπει να είναι αυτά που κάηκαν». «Ουφ», είπε επανακτώντας το θάρρος του. «Εδώ είμαστε σε πολιτισμένη χώρα και δεν ανεχόμαστε τέτοιου είδους τρελή συμπεριφορά. Από πού ήρθε αυτό το πράγμα?» «Από τον Τάντι», απάντησα κοιτάζοντας τη σφραγίδα του ταχυδρομείου. «Θα είναι κάποιο κακόγουστο αστείο», είπε. «Τι σχέση έχω εγώ με το ηλιακά ρολόγια και χαρτιά? Δεν πρέπει να λάβω υπόψη μου τέτοιες ανοησίες». «Καλό θα ήταν να μιλήσω στην αστυνομία», είπα. «Και να γίνει περίγελος, να μου λείπει». «Άσε με να πάω στην αστυνομία». «Όχι, σου απαγορεύω. Δεν θα κάνω τόση φασαρία για μια ανοησία». Μάταια διαφωνούσα μαζί του, γιατί ήταν πολύ ισχυρογνώμων. Συνέχισα τις δουλειές μου με καρδιά γεμάτη κακά προαισθήματα. Την τρίτη μέρα μετά την άφιξη του γράμματος, ο πατέρας μου πήγε να επισκεφθεί έναν παλιό του φίλο, τον ταγματάρχη Φρίμποντι, που διοικεί έναν από τα φρούρια στο Portstown Hill. Χάρηκα που θα πήγαινε, γιατί μου φαινόταν ότι απομακρυνόταν από τον κίνδυνο όταν έφευγε από το σπίτι. Έκανα όμως λάθος. Τη δεύτερη μέρα της απουσίας του έλαβα ένα τηλεγράφημα από τον ταγματάρχη που με εκλιπαρούσε να πάω κοντά του αμέσως.
Ο πατέρας μου είχε πέσει μέσα σε ένα ασβεστόλακο που αυτονούσαν στην περιοχή και ήταν ανέστητος, με καταστραμμένο κεφάλι. Πήγα όσο μπορούσα πιο γρήγορα κοντά του, αλλά ξεψύχησε χωρίς να συνέλθει από την αφασία του. Όπως φαίνεται, επέστρεψε στο Φάρεχαμ, το Σούρουπο, και επειδή η περιοχή του ήταν άγνωστη και ο ασβεστόλαχος απερίφραχτος, το δικαστήριο δεν δίστασε να βγάλει πόρισμα, θάνατος από ατύχημα. Καθώς εξέτασα προσεκτικά κάθε γεγονός που είχε σχέση με το θάνατό του, δεν μπορούσα να βρω τίποτα που να μπορεί να την ενισχύσει την ιδέα του φόνου. Δεν υπήρχαν σημάδια βίας, ούτε ίχνη, ούτε ληστεία. Έβλεπα όμως μια αλλαγή στο θείο μου. Έπινε περισσότερο παρά ποτέ και έγινε ακόμα πιο ακινόνητος. Περνούσε τον περισσότερο καιρό κλεισμένο στο δωμάτιό του, με την πόρτα κλειδωμένη από μέσα. Μερικές φορές όμως έβγαινε με ένα είδος μεθυσμένης φρενίτιδας. Ορμούσε έξω από το σπίτι και αλώνιζε τον κήπο με ένα περίστροφο στο χέρι, ουρλιάζοντας ότι δεν φοβάται κανέναν και ότι δεν πρόκειται να πιανόταν στον ύπνο ούτε από άνθρωπο ούτε από δαίμονα. Όταν περνούσαν αυτές οι κρίσεις, έτρεχε βιαστικά στην πόρτα και κλείδωνε πίσω του την κλειδονιά σαν κάποιον που δεν μπορούσε να αντέξει άλλο τον τρόμο που απλωνόταν μέχρι τα μύχια της ψυχής του. Αυτές τις στιγμές έβλεπα ότι το πρόσωπό του, ακόμα και τις κρύες μέρες, γυάλιζε από υδρότα, λες και το είχε βουτήξει στο νερό. Για να τελειώνω λοιπόν, κύριε Χόλμς, και να μην εκμεταλλευτώ την υπομονή σας. Ήρθε μια νύχτα που έκανε μια από αυτές τις μεθυσμένες εξόδους του, από την οποία δεν γύρισε ποτέ. Όταν πήγαμε να ψάξουμε, τον βρήκαμε μπρούμητα μέσα σε μια μικρή πράσινη αφρόδη λίμνη που υπήρχε στην άκρη του κήπου. Δεν υπήρχε κανένα ίχνος βίας και το νερό δεν ήταν βαθύ και έτσι το δικαστήριο, λαμβάνοντας υπόψη τη γνωστή κεντρικότητά του, έβγαλε πόρισμα ότι είχε αυτοκτονήσει. Εγώ όμως, που ήξερα πόσο δίλιαζε και με τη σκέψη του θανάτου, προσπάθησα πολύ να πείσω τον εαυτό μου ότι είχε πεθάνει με τη θέλησή του. Το θέμα πέρασε και ο πατέρας μου έγινε ιδιοκτήτης του κτήματος και περίπου 14.000 λιρών που είχε καταθέσει ο θείος στην τράπεζα. Σε μια στιγμή, διέκοψε ο Χόλμς. Από ό,τι καταλαβαίνω, η δήλωσή σας είναι η πιο αξιοσημείωτη από όσες έχω ακούσει. Πέστε μου, ποια ημερομηνία έλαβε ο θείος στο γράμμα και την ημερομηνία της υποτιθέμενης αυτοκτονίας του? Το γράμμα έφτασε στις 10 Μαρτίου 1883. Πέθανε 7 εβδομάδες αργότερα, τη νύχτα της Δευτέρας Μαΐου. Ευχαριστώ. Συνεχίστε παρακαλώ. Όταν ο πατέρας μου ανέλαβε την περιουσία του Χόρσαμ, έκανε μετά από δική μου παράκληση μια προσεκτική εξέταση στη σοφίτα που ήταν πάντα κλειδωμένη. Βρήκε εκεί το μπρούνζινο κουτί, παρόλο που το περιεχόμενο του είχε καταστραφεί. Στο εσωτερικό του σκεπάσματος υπήρχε μια χάρτινη ταμπέλα με τα αρχικά KKK πάνω της και κάτω έγραφε «Γράμματα, υπόμνηση, αποδείξεις και κατάστοιχο». Αυτά, συμπεράναμε, δήλωναν τη φύση των χαρτιών που είχε καταστρέψει ο συνταγματάρχης Openshaw. Όσο για τα υπόλοιπα, δεν υπήρχε τίποτα σημαντικό στη σοφίτα, εκτός από πάρα πολλά σκόρπια χαρτιά και σημειωματάρια του τρόπου. Όταν ήταν εξεμέθιστος, του άρεσε να παίζει τάβλη και σκάκι μαζί μου και τον αντιπρασώπευα τόσο με τους υπηρέτες όσο και με τους εμπόρους, ώστε όταν έγινε 16 χρονών ήμουν ο κύριος του σπιτιού. Κρατούσα όλα τα κλειδιά και μπορούσα να πάω όπου ήθελα και να κάνω ό,τι ήθελα όσο δεν τον ενοχλούσα στην απομόνωσή του. Υπήρχε όμως μια μοναδική εξαίρεση. Είχε ένα κλειδωμένο δωμάτιο, ένα ξύλινο δωμάτιο στη στέγη που δεν επέτρεπε σε μένα ούτε σε κανέναν άλλο να μπει. Με την παιδική μου περιέργεια είχα κρυφοκοιτάξει από την κλειδαρότρυπα, ποτέ όμως δεν μπόρεσα να δω τίποτα περισσότερο από μια συλλογή από παλιά κυβότια και δέματα, όπως ήταν φυσικό να έχει ένα τέτοιο δωμάτιο. Μια μέρα, ήταν Μάρτιος του 1883, ένα γράμμα με ξένο γραμματόσημο βρέθηκε πάνω στο τραπέζι, μπροστά από το πιάτο του συνταγματάρχη. Δεν ήταν συνηθισμένος να παίρνει γράμματα, γιατί πλήρωνε αμέσως τους λογαριασμούς του και δεν είχε κανένα φίλο. «Από την Ινδία», φώναξε καθώς το πήρε. «Ταχυδρομική σφραγίδα Ποντιτσέρι». «Τι μπορεί να είναι?» Το άνοιξε, βιαστικά, και από μέσα
ξεπετάχτηκαν πέντε μικροί, ξεροί πορτοκαλί σπόροι που έπεσαν με θόρυβο πάνω στο πιάτο του. Άρχισα να γελάω, αλλά το γέλιο πάγωσε στα χείλη μου από την όψη του προσώπου του. Το στόμα του είχε ανοίξει. Τα μάτια του είχαν πεταχτεί έξω. Το χρώμα του δέρματός του είχε γίνει σταχτή και κοίταζε το φάκελο που ακόμα κρατούσε στο τρεμάμενο χέρι του. «Κάπα, κάπα, κάπα», τσίριζε και μετά Θεέ μου, οι αμαρτίες μου με πρόφτασαν». «Τι είναι, θείε», φώναξα. «Θάνατος», είπε και σηκώθηκε από το τραπέζι για να αποσυρθεί στο δωμάτιό του, αφήνοντάς με να τρέμω από φρίκι. Πήρα το φάκελο και είδε κακογραμμένο με κόκκινο μελάνι πάνω από το εσωτερικό καπάκι, λίγο πάνω από το σημείο που κολλάει ο φάκελος, το γράμμα κάπα γραμμένο τρεις φορές. Δεν υπήρχε τίποτα άλλο εκτός από τους πέντε ξερούς σπόρους. Ποια μπορούσε να ήταν η αιτία του υπερβολικού του τρόμου? Άφησε το πρωινό τραπέζι και ενώ ανέβαινα τη σκάλα τον συνάντησα να κατεβαίνει κρατώντας ένα παλιό σκουριασμένο κλειδί που πρέπει να ανήκει στη σοφίτα. Στο άλλο χέρι κρατούσε ένα μικρό μπρούντσινο κουτί, κάτι σαν κουμπαρά. «Μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν, αλλά ακόμα τους ελέγχω», είπε με έναν στεναγμό. «Πες τη Μέρη ότι θα θελήσω φωτιά σήμερα στο δωμάτιο χώρα και δεν ενεχόμαστε τέτοιου είδους τρελή συμπεριφορά». «Από πού ήρθε αυτό το πράγμα?» «Από τον Ντάντι», απάντησα κοιτάζοντας τη σφραγίδα του ταχυδρομείου. «Θα είναι κάποιο κακόγουστο αστείο», είπε. «Τι σχέση έχω εγώ με το ηλιακάρο, λόγια και χαρτιά? Δεν πρέπει να λάβω υπόψη μου τέτοιες ανοησίες». «Καλό θα ήταν να μιλήσω στην αστυνομία», είπα. «Και να γίνει περίγελος, να μου λείπει». «Άσε με να πάω στην αστυνομία». «Όχι, σου απαγορεύω. Δεν θα κάνω τόση φασαρία για μια ανοησία». Μάταια διαφωνούσα μαζί του, γιατί ήταν πολύ ισχυρογνώμων. Συνέχισα τις δουλειές μου με καρδιά γεμάτη κακά προαισθήματα. Την τρίτη μέρα μετά την άφηξη του γράμματος, ο πατέρας μου πήγε να επισκεφθεί έναν παλιό του φίλο, τον ταγματάρχη Freebody, που διοικεί έναν από τα φρούρια στο Portstown Hill. Χάρηκα που θα πήγαινε, γιατί μου φαινόταν ότι απομακρυνόταν από τον κίνδυνο όταν έφευγε από το σπίτι. Έκανα όμως λάθος. Τη δεύτερη μέρα της απουσίας του έλαβα ένα τηλεγράφημα από τον ταγματάρχη που με κλιπαρούσε να πάω κοντά του αμέσως. Ο πατέρας μου είχε πέσει μέσα σε ένα ασβεστόλακο που αυτονούσαν στην περιοχή και ήταν ανέστητος με κατεστραμμένο κεφάλι. Πήγα όσο μπορούσα πιο γρήγορα κοντά του, αλλά ξεψύχησε χωρίς να συνέλθει από την αφασία του. Όπως φαίνεται, επέστρεψε στο Φάρεχαμ, το Σούρουπο, και επειδή η περιοχή του ήταν άγνωστη και ο ασβεστόλαχος απερίφρακτος, το δικαστήριο δεν δίστασε να βγάλει πόρισμα, θάνατος από ατύχημα. Καθώς εξέτασα προσεκτικά κάθε γεγονός που είχε σχέση με το θάνατό του, δεν μπορούσα να βρω τίποτα που να μπορεί να την ενισχύσει την ιδέα του φόνου. Δεν υπήρχαν σημάδια βίας, ούτε ίχνη, ούτε ληστεία, ούτε είδε κανένας ξένους να περιφέρονται στους δρόμους. Δεν χρειάζεται βέβαια να σας πω ότι δεν έβρισκα ησυχία και ότι ήμουν απόλυτα σίγουρος ότι είχε πέσει σε κάποια ενέδρα. Με αυτόν τον δυσίωρο τρόπο έγινε κληρονόμος. Θα με ρωτήσετε γιατί δεν την απέρριψα. Η απάντησή μου είναι ότι ήμουν απόλυτα πεισμένος ότι τα δεινά μας εξαρτώνταν με κάποιο τρόπο από κάποιο περιστατικό της ζωής του θείου μου και ότι ο κίνδυνος θα ήταν ο ίδιος τόσο στο ένα όσο και στο άλλο σπίτι. Ήταν ο Ιανουάριος του 85 όταν ο καημένος ο πατέρας μου πέθανε και από τότε έχουν περάσει 2 χρόνια και 8 μήνες. Όλο αυτό το διάστημα έζησε ευτυχισμένος στο Χόρσαμ και είχα αρχίσει να ελπίζω ότι αυτή η κατάρα είχε φύγει από την οικογένειά μας και ότι είχε τελειώσει με το πέρασμα της τελευταίας γενιάς. Εφησύχασα όμως γρήγορα, όπως αποδείχτηκε. Χθες το πρωί έλαβα το ίδιο γράμμα που είχε λάβει και ο πατέρας μου. Ο νέος άντρας έβγαλε από το πανοφόρι του ένα τσαλακωμένο φάκελο και γυρίζοντάς τον στο τραπέζι για να τη χρησιμοποιεί όποτε τη χρειάζεται και την υπόλοιπη να την αφήνει στο ξύλινο μέρος της βιβλιοθήκης του, όπου μπορεί να τη βρει όταν τη χρειαστεί. Για μια τέτοια περίπτωση, σαν αυτή που μας προέκυψε απόψε, χρειάζεται να ενεργοποιήσουμε όλα μας τα αποθέματα.
Αν έχεις την καλοσύνη, δώσε μου το γράμμα κάπα της Αμερικανικής Εγκυκλοπαίδειας που βρίσκεται στο ράφι δίπλα σου. Ευχαριστώ. Ας συλλογιστούμε τώρα την κατάσταση και να δούμε τι μπορεί να βγει από αυτήν. Πρώτα απ' όλα πρέπει να ξεκινήσουμε με μια ισχυρή υπόθεση ότι ο συνταγματάρχης Openshaw είχε κάποιο πολύ σοβαρό λόγο για να φύγει από την Αμερική. Άνδρες αυτής της ηλικίας δεν αλλάζουν τις συνήθειές τους και δεν φεύγουν με τη θέλησή τους από το υπέροχο κλίμα της Φλόριντα για να ζήσουν μια μοναχική ζωή σε μια αγγλική επαρχιακή πόλη. Η υπερβολική του αγάπη στη μοναξιά εδώ στην Αγγλία δημιουργεί την εντύπωση ότι φοβόταν κάποιον ή κάτι. Μπορούμε λοιπόν να συμπεράνουμε υποθετικά ότι φοβόταν κάποιον ή κάτι που τον ανάγκασε να φύγει από την Αμερική. Όσο για το τι φοβόταν, μπορούμε μόνο να συμπεράνουμε, αν λάβουμε υπόψη τα γράμματα που έπαιρνε ο ίδιος και οι κληρονόμοι του. Παρατήρησε το σήμα ταχυδρομείου αυτών των γραμμάτων. Το πρώτο ήταν από το Ποντιτσέρι, το δεύτερο από τον Ντάντι και το τρίτο από το Λονδίνο, από το Ανατολικό Λονδίνο. Τι συμπεραίνεις από αυτό? Είναι όλα λιμάνια. Ότι ο αποστολέας ήταν επιβάτης πλοίου. Θαυμάσια. Φτάσαμε ήδη στο συμπέρασμα. Χωρίς αμφιβολία υπάρχει πιθανότητα, η ισχυρή πιθανότητα, ο αποστολέας να ήταν επιβάτης πλοίου. Και τώρα ας σκεφτούμε ένα άλλο σημείο. Στην περίπτωση του Ποντιτσέρι, μεσολάβησαν 7 εβδομάδες από την απειλή μέχρι την εκπλήρωσή της. Του Ντάντι μόνο 3 με 4 μέρες. Μήπως αυτό υπονοεί τίποτα? Μεγάλη απόσταση ταξιδιού. Μα και το γράμμα ήρθε από πολύ μακριά. Τότε δεν βλέπω το στοιχείο. Υπάρχει τουλάχιστον το συμπέρασμα ότι το όχημα με το οποίο ταξιδεύει αυτός ή αυτή είναι πλοίο. Φαίνεται ότι πάντα στέλνουν την προειδοποίησή τους ή το τεκμήριό τους πριν από αυτούς, όταν ξεκινήσουν και την αποστολή τους. Είδες πόσο γρήγορα ακολούθησε η πράξη το μήνυμα όταν ήρθε από τον Ντάντι. Αν είχαν έρθει από το Ποντιτσέρι με ατμόπλιο, θα είχαν φτάσει μαζί σχεδόν με το γράμμα. Πέρασαν όμως 7 εβδομάδες. Νομίζω ότι αυτές οι 7 εβδομάδες συμβολίζουν τη διαφορά του ταχυδρομικού πλοίου που έφερε το γράμμα και του ιστιοφόρου που έφερε τον αποστολέα. Είναι πιθανόν. Είναι κάτι περισσότερο, είναι σχεδόν σίγουρο. Τώρα καταλαβαίνεις τη θανάσιμη επίγουσα ανάγκη αυτής της νέας υπόθεσης και γιατί ενθάρρυνε το νεαρό Openshaw να βιαστεί. Το χτύπημα δίνεται πάντα στο τέλος του χρονικού διαστήματος και από κάτω είχε τις ακόλουθες ενηγματικές σημειώσεις. Ήρθε ο Χάτσον, κάποια παλιά αποβάθρα. 7. Κανόνισα τα κουκούτσια του Μακόλεϊ, Πάραμορ και Τζον Σουέιν του Αγίου Αυγουστίνου. 9. Ο Μακόλεϊ καθάρισε. 10. Ο Τζον Σουέιν καθάρισε. 12. Επισκέφθηκα το Πάραμορ. Όλα εντάξει. Ευχαριστώ, είπε ο Χόλμς, διπλώνοντας το χαρτί και το επέστρεψε στον επισκέπτη μας. Και τώρα δεν πρέπει να χάσετε ούτε ένα λεπτό. Δεν έχουμε χρόνο ούτε καν να συζητήσουμε αυτά που μου είπατε. Πρέπει να επιστρέψετε αμέσως στο σπίτι και να κοιμηθείτε. Τι πρέπει να κάνω? Ένα μόνο πράγμα. Και πρέπει να γίνει αμέσως. Πρέπει να βάλετε αυτό το χαρτί που μας δείξατε μέσα στο μπρούτζινο κουτί που μας περιγράψατε. Πρέπει επίσης να βάλετε μέσα και ένα σημείωμα που θα λέει ότι όλα τα άλλα χαρτιά κάηκαν από το θείο σας και ότι αυτό είναι το μοναδικό που έμεινε. Πρέπει να γράψετε το σημείωμα με τέτοιο τρόπο που να τους πείσετε. Αφού τελειώσετε με αυτό, πρέπει να βάλετε αμέσως το κουτί πάνω στο ηλιακό ρολόι, όπως σας υπέδειξαν, καταλάβατε? Απόλυτα. Μη σκεφτείτε να εκδικηθείτε ή οτιδήποτε τέτοιο προς το παρόν. Νομίζω ότι αυτό μπορούμε να το πετύχουμε με τη βοήθεια του νόμου. Πρέπει όμως πρώτα να πλέξουμε τον ιστό μας, ενώ ο δικός τους είναι ήδη πλεγμένος. Πρώτη μας μέρημνα είναι να διώξουμε τον πιεστικό κίνδυνο που σας απειλεί. Δεύτερον, να ξεκαθαρίσουμε το μυστήριο και να τιμωρήσουμε τους ενόχους. Σας ευχαριστώ, είπε ο νεαρός. Σηκώθηκε και φόρεσε το πανωφόρι του. Μου δώσετε ζωή και ελπίδα. Θα κάνω ό,τι μου είπατε. Μη χάνετε ούτε στιγμή και πάνω απ' όλα φροντίστε τον εαυτό σας στο μεταξύ, γιατί χωρίς αμφιβολία απειλήσετε από έναν πολύ αληθινό και άμεσο κίνδυνο. Πώς θα γυρίσετε πίσω? Με τρένο από το Βατερλό. Δεν είναι ακόμα 9. Οι δρόμοι θα είναι γεμάτοι κόσμο, γι' αυτό πιστεύω ότι θα είσαστε ασφαλείς. Είμαι οπλισμένος. Αυτό είναι καλό. Αύριο θα ασχοληθώ με την υπόθεσή σας. Θα σας δώσω το Χόρσαμ τότε? Όχι, το μυστικό σας βρίσκεται στο Λονδίνο. Εκεί πρέπει να ψάξω.
Τότε λοιπόν θα σας επισκεφτώ σε 1-2 μέρες να σας ενημερώσω για το κουτί και τα χαρτιά. Θα σας συμβουλεύομαι σε κάθε κίνηση. Μας χαιρέτησε και έφυγε. Έξω ο αέρας ούρλιαζε ακόμα και η βροχή έπεφτε ραγδαία και βίαια πάνω στα παράθυρα. Αυτή η παράξενη άγρια ιστορία ήταν σαν να είχε εμφανιστεί μπροστά μας μέσα από τα άγρια στοιχεία της φύσης. Μας στήληξε σαν σεντόνι από φύκια σε τρικυμία και τώρα μας είχαν απορροφήσει ακόμα μια φορά. Ο Sherlock Holmes κάθισε για λίγο σιωπηλός με το κεφάλι γερμένο μπροστά και τα μάτια καρφωμένα στην κόκκινη αντάβια της φωτιάς. Ύστερα, άναψε την πίπα του, έγειρε πίσω στην καρέκλα του και βάλθηκε να παρακολουθεί τα γαλάζια δαχτυλίδια.